Καλησπέρα σε όλους σας. Άλλο ένα απόγευμα. Συντροφιά, παρέιτσα, με Ράδιο Μαρμίτα, με Ζάχο Ντρούλιγκ, με Τάζο Τρέγια. Μέχρι και τις 11, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ παρέα πάντα μαζί σας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Αλλά τόσα να αναλύσουμε, να ενημερώσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατεθούμε, όσα γίνονται δηλαδή εδώ στην εκπομπή που έχετε αγαπήσει και στηρίζετε εδώ και 1,5 χρόνο όλοι σας. Είτε παοξίδες είστε, είτε αριανοί, είτε ολυμπιακοί, είτε αεξίδες. Έχουμε κάθε καρυδιάς καρύδι σε αυτή την εκπομπή. Έτσι λοιπόν και σήμερα μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 11. Έχουμε Champions League. Καλησπέρα καταρχήν, Ζάχο. Καλησπέρα Τάσο, να έχουμε Champions League. Έχουμε... Θα πεις λίγο τα αποτελέσματα για τα δύο μάτς που είμαστε. 0-0 είναι το Σαχτάρ Αταλάντα. Αυτό σημαίνει ότι η Σαχτάρ, μια που το άλλο παιχνίδι είναι 1-3 και το τελειώσει. Γύρισε, το γύρισε η μάτια της. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, για τη δεύτερη θέση η Σαχτάρ προκρίνεται, παίρνει τη δεύτερη θέση με ασοχή και η Αταλάντα μόνο με διπλό. Δηλαδή αν βάλει ένα γκολ τώρα η Αταλάντα και λήξει 0-1, βγαίνει αυτή η δεύτερη. Έτσι. Και η Σαχτάρ τρίτη. Τα μάτς των 8 παρα 5, να πούμε, βρισκόμαστε στο 58ο λεπτό. Έχει ψωμί ακόμα. Έχει ακόμη. Έτσι, γιατί και η Ζάγκρεπ, Δυναμό Ζάγκρεπ προηγήθηκε στο 10. 1-0, 1-1 ημίχρονο, 1-3. 1-1 ημίχρονο ήταν, ναι. Να πούμε ότι στα μάτς των 10 για τη διοργάνωση του Champions League έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Club Brugge Real Madrid. 2-90 δίνει την Club Brugge και 2-08 τη Real. Να φανταστώ ότι. Ρεάλ νομίζω ότι. Δεν το έχω δει, δεν τα έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Μήπως έχει περάσει η Ρεάλ. Παρίσι Σεζερμέν, Γαλατά Σαράι. Εντάξει, εδώ δεν νομίζω ότι αξίζει κάτι. 1-0-9 ο Άσος Παρίσι Σεζερμέν. 17 φράγκα. Ναι, έχει. Οι πρώτες δύο θέσεις έχουν τελειώσει. 13 πόντους έχει πάρει και 8 έχει η Ρεάλ. Εντάξει. Και η Κλαμπ Μπρις έχει 3. Μάλιστα, οκ. Πιο κάτω έχει η Μπάγκερ Τότεναμ. Νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Το 1-30 που δίνει τη υπέρ της Μπάγκερ και 6,5 φράγκες τότενα. Μάτς Σάμπιος Λίνκ 1-30 δεν υπάρχει και φάνηκε χθες από την Μπαρτσελώνα, έτσι. Ναι, απλά οι πληροφορίες μας λένε ότι η τότενα θα κατέβει με τα δευτεροτρίτα εντελώς. Με το Μουρινιό. Έχουν περάσει και τα. Με τα δευτεροτρίτα, ναι, με τα δευτεροτρίτα εντελώς. Εντάξει, και η Μπάγκερ θα κάνει κάποιο rotation λογικά. Νομίζω ένα γκολ εδώ. Δεν τα πάει και τόσο καλά στο πρωτάθλημα η Μπάγκερ. Πιο κάτω εδώ. Η ομάδα του κυρίου Καραπαπά, του Μπαρμπασάβρα, του Φαταούλ, ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και. Είχαν λέει κοινή, το διάβασα το απογευματάκι. Είχαν να βρω μήπως είχε παρέσει σε παρέντες Ολυμπιακός, ο Άσικτον, τίποτα, ξέρω εγώ. Ο Ολυμπιακός? Ο Άσικτον, Αμερικής, ρε παιδί. Α, είχε. Είχαν λέει. Με τον Ερθρό Αστέρα, να πούμε έτσι. Με τον Ερθρό Αστέρα του Ματέο Γκαρσία. Και ο δικός ο Κάνιας είναι εκεί. Ο Κάνιας. Ναι. Ο Κάνιας παίζει βασικός. Είναι βασικός. Δεν έχω δει ούτε ένα παιχνίδι. Τώρα θα δούμε λίγο έτσι. Και ο Ματέο δεν ξέρω αν παίζει ακόμη βασικός. Αν είναι βασικός ο Ματέο. Τέλος πάντων, ότι είχαν κοινή. Στην Ομόνια λέει είχαν συνάντηση. Είναι οι 3.500 οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα θα είναι στο γήπεδο. Στην Αθήνα, στην Ομόνια, όχι στην ομάδα της Κύπρου. Όχι, στην Ομόνια, στην Αθήνα. Και ενώ ήταν θα να πάνε πορεία, λέει. Καλά, η Ομόνια από το γήπεδο του Καραϊσκάκη τι είναι κοντά. Θα πήγαιναν λέει πορεία, αλλά τελικά δεν τους άφησε λέει, η αστυνομία και θα πάνε με το οπαδί του Ερυθρού Αστέρα με τον. Όχι, δεν είναι κοντά. Τι πορεία λέει. Όχι, καθόλου κοντά δεν είναι. Τι πορεία τότε λέγανε. Από εκεί θα πάνε, πηγαίναν πορεία στον Πειραιά, από την Ομόνια. Δεν ξέρω, φίλε, είναι πολλά χιλιόμετρα. Τότε. Καμία σχέση δεν έχει η Ομόνια. Εκτός από το κατάλαβα λάθος, δεν νομίζω. Θα πήγαιναν λέει πορεία, αυτή ήταν η αρχική σκέψη. Και μετά λέει τους βάλαν στο ηλεκτρικό. Γιατί έβρεχε κιόλας. Μα ακούγεται λίγο χαζό αυτό. Μπορεί να το κατάλαβα λάθος. Ολυμπιακός λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας. Ο Γαύρος περνάει μόνο με νίκη. Περνάει στο Europa League. Ωραία, τώρα τι θέλουμε, να περάσει ή όχι. Να περάσει. Για μένα, για σαν παοξής. Γενικά και σαν τέτοιο, είμαστε, ξέρεις ότι είμαστε. Σαν τέτοιο δεν με νοιάζει. Σαν παοξής θέλω να περάσει. Για να έχει να παίζει μάτς στην Ευρώπη. Αυτό είναι σωστό. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θέλει να περάσει. Και εγώ αν ήμουν παοξής θα ήθελα να περάσει. Αλλά λέω για το τέτοιο, γιατί ξέρεις, αν δεν περάσει. Δεν ξέρω, είναι τελειωμένη η θέση μας. Δηλαδή, μόνο του χρόνου θα βγάλουμε δύο Champions League και τρεις και μετά πέφτουμε κατηγορία. Βγαίνει ένας, νομίζω. Και χάνεις και μία θέση, νομίζω, από το UEFA.
Και μία από το Champions League χάνεις. Και μία του UEFA πνεύμα. Ναι, στο UEFA όποιος παίζει θα παίζει στο υποβαθμισμένο UEFA, έτσι. Το UEFA 2 ας το πούμε. Κατά κάποιο, δεν ξέρω τι βλακεί ένα. Δεν σε συμφέρει, εσένα σε συμφέρει. Δεν, ναι, να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω με την Ευρώπη. Αλλά, εσύ, όχι, σου λέω τότε συμφέρει. Γιατί ο Άρης αντικειμενικά τώρα κανονικά θα τερματίσει. Τέταρτο, πέμπτο. Φέτος προλαβαίνει για την επόμενη χρονιά. Τέταρτο, πέμπτο. Ναι, λέμε ρε παιδί. Φέτος θα παίξουνε. Εντάξει, τώρα και την επόμενη χρονιά τώρα δεν ξέρουμε. Αλλά... Λέμε για την επόμενη χρονιά το τι θα ισχύει. Αυτό πάντως τώρα, μια που το συζητάμε με το, δεν ξέρω αν είναι αποφασισμένο, τελειωμένο, UEFA 2 ας πούμε. Δηλαδή ήταν το κυπελούχων, έτσι. Ήταν το UEFA και το πρωταθλητριών, έτσι. Το κάναν το κυπελούχων και το UEFA 1 και τώρα τα ξανακάνουν 2. Τι βλακεία είναι αυτή, δηλαδή. Τι χαζομάρα είναι. Ό,τι τους κατέβει κάνουν. Τι ψάχνει. Τι χαζομάρα. Ξανακάνει κυπελούχων και UEFA. Που ήταν πολύ, πολύ πιο ωραίο. Κυπελούχων. Υπάρχουν και κάποια οικονομικά ωφέλη, έτσι. Γιατί είναι... τώρα δεν θα υπάρχουν. Γιατί ίσα-ίσα τότε. Πόσο τότε πήρε τώρα συνήκη του Champions League. Δεν πήρε κανένα δύο χαρτιά. 2-300 νομίζω είναι. 2-300. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα μετά την απόβαση του Αρίου Πάγου που υπήρξε σήμερα. Για όσο το γνωρίζετε. Όχι. 11 εκατομμύρια. Τι έκανε. Πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός το ελληνικό δημόσιο. Γιατί? Για τις μεταγραφές που έχει κάνει να τα πληρώσει. Ο Κοσκοτάς πριν 30 χρόνια. Να τα πληρώσει. 11, αν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. 10,9. Να τα πληρώσει. Πρέπει να επιστρεφθούν στο, κατά την απόφαση που έβγαλε ο Άριος Πάγος από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στο ελληνικό δημόσιο. Είναι του Ολυμπιακού ή του Κοσκοτά αυτά. 11 εκατομμύρια ευρώ του Κοσκοτά. Ναι. Λοιπόν, έχασε και στον Άριο Πάγο την υπόθεση Ολυμπιακός για τις μεταγραφές του Κοσκοτά και πλέον είναι οριστικό ότι ξεκινάει η καταβολή 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Δραματική εξέλιξη για τα ταμεία της σημερινής διοίκησης του Ολυμπιακού είχαν οι μεταγραφές που έκανε πριν 30 χρόνια Γιώργος Κοσκοτάς με λεφτά του ελληνικού λαού μέσω της Τράπεζας Κρήτης. Υποχρεούται λοιπόν πλέον να καταβάλει 10,9 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο ως αποζημίωση για τα κλεμμένα χρήματα της τότε διοίκησης. Πιστεύει θα τα πληρώσει. Τι θα πει, πιστεύω. Αν υπάρχει κράτος, πρέπει να τα πληρώσει. Αν είναι τελεσίδικη απόφαση και δεν αφορά τον Κοσκοτά, όπως είπες, και αφορά τον Ολυμπιακό, πρέπει να τα πληρώσει. Θα πει, πιστεύει ότι θα τα πληρώσει. Όχι, θα είχα περισσότερες ελπίδες, ας πούμε, αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση. Και όχι η τωρινή, που έχει πολύ καλές σχέσεις, άριστες σχέσεις, θα πω, με τη διοίκηση Μαρινάκη. Δεν ξέρω τι έχει. Λέω ότι αν είναι τελεσίδικη πρέπει να πληρώσει. Εννοείται. Αλλά δεν ξέρω, επειδή λες Κοσκοτά. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πληρώσει ο Κοσκοτάς ή ο Ολυμπιακός. Κοσκοτάς. Κοσκοτάς, τι είπες. Κοσκοτάς δεν είναι κάτι στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Κοσκοτάς τιμωρήθηκε, φυλακίστηκε, βγήκε η απόφαση, εκδικάστηκε. Κοσκοτά δεν είπες. Κοσκοτά, ρε φίλε. Ναι. Εκδικάστηκε η υπόθεση του κ. Κοσκοτά, τιμωρήθηκε ο άνθρωπος, έκατσε φυλακή τόσα χρόνια. Βγήκε, είναι ελεύθερος. Αυτό τι, δηλαδή, δεν πληρώνει το ΦΠΑ, τι είναι αυτό. Τίποτα. Αυτά θα πληρώσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα πληρώσει, τι. Γιατί αφορά μεταγραφές που έγιναν εκεί την εποχή πριν 30 χρόνια με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Μέσω της Τράπεζας Κρήτης. Ας κερδίσω σήμερα, λέει, γιατί άκουσα στην ΕΡΤΡΙΑ, 3,2 μαζί με την πρόκριση, η νίκη και η πρόκριση, θα φέρει, λέει, 3,2 εκατομμύρια. Να μην δούμε κανένα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Μπορεί, φίλοι, είναι, μπορεί να το κάνουν. Όχι, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Ο, δεν είναι δηλαδή, κακό. Αν το προβλέψεις, έτσι, και πεις και 50 φίλους σου, ρε παιδιά, εγώ προβλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ή θα χάσει με ανατροπή. Εδώ μέχρι και στα φιλικά γίνεται αυτό. Προχθές που έπαιξε ο Πάοκ στη Δράμα. Πάσο ημίχρονο δύο τελικό. Καλά, πλάκα κάνεις. Εδώ γίνεται στα επίσημα. Σωστό γι' αυτό. 7-2. Ο Άρης δεν ξανακέρδισε στην ιστορία του ποτέ. 7 πού να βάλει ο Άρης. Και μετά όλο τυχαίως. Ναι, αλλά ήταν χι ημίχρονο ο Άρης. Ο βασικός χρηματοδότης της ΠΑΕ Άρης ταξίδεψε και στην Κίνα για να μιλήσει με τους νέους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ο Άρης ήταν χι ημίχρονο όμως, δεν ήταν άσος. Εγώ λέω για τελικό σκορ. Για το 7-2. Δεν παίζεται μόνο χι ημίχρονο. 7-2 ακριβές σκορ δηλαδή. 7-2 ρε φίλε. 7-2. Ή 9 γκολ μπορείς να παίξεις ή 8 συν. 9 γκολ. Πού είναι ποιος να παίξει. 8 συν. Ξέρεις τι είναι 8 συν. 8 συν θα έδινε. Δεν το έχω δει 8 συν. Το 7-2 τελικό σκορ μπορεί να δίνει κανένα 1,5 εκατομμύριο απόδοση. 1,5 εκατομμύριο είναι λίγο δύσκολο. Ναι, υπερβολή το λέω ρε φίλε. Όπως. Το να προηγείται η Δράμα πάντως, έστω και στο φιλικό, του νταμπλούχου αίτη του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματά σου. Δεν γίνονται. Γράφε Χρήστο ένα, εγώ το είπα. Απλά είναι πολύ υποδιέστερο μάτσε ένα φιλικό με μια ομάδα άλλης κατηγορίας. Σωστό είναι. Με τον πρωταθλητή αίτη του νταμπλούχου. Γράφε Χρήστο. Από ένα κανονικό μάτσο του πρωταθλήματος με δύο ομάδες. Α, τώρα Ξάνθη Άρης, τι να. Το ξεκολλιάσατε, το ξεπατώσατε. Ξέρεις ποιος ήταν τερματοφύλακας, έτσι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ο άνθρωπος πήγε στο. Εσύ, μετά. Άμα δεν ήταν στο 6, στο 5-2, στο 6-2 τσατίσκι και πήρε την μπάλα και την χτυπούσε. Μετά, όταν πήγε στα αποδυτήρια και ο άνθρωπος έβαλε την προκοσυναλάρ, τετάλκα, λιφούλες, αυτά ξέρω εγώ. Και μετά τον πήγα στον Ερυθρό Σταυρό, τον ράψανε. Ελπίζω να έχει την ίδια. Κάνα διπλογραφή. 7 γκολ, φίλε. Ελπίζω να έχει την ίδια απόδοση
Στο μάτς της Πέμπτης. Πασχαλάκης θα παίξει. Πασχαλάκης θα παίξει. Πασχαλάκης ετοιμάζεται για τον Χαριλάου, να ξέρεις. Και εγώ έτσι πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις. Θα έχει ένα ψυχολογικό. Έχει παράδοση ο Ζήφερος εκεί. Θα δει μόλις τα δοκάρια, σε λέει αμάν εδώ τα φάγατε. Εδώ ο Πασχαλάκης με το πεντικιούρ, πόσο λέει μανικιούρ, έπιασε πέναλτι ο άνθρωπος. Πασχαλάκης είναι μια χαρά. Ε? Το Χαριλάου. Ναι, και ναι. Δεν ξέρω, μην έχουμε καμιά έκπληξη να πούμε. Γιατί κάτι ακούγεται παίξε... για τον μπαμπά, για τον Αλέξανδρο. Έχει το Αλέξανδρο. Κάτι ακούγεται, δεν ξέρω. Τι να κάνουμε. Μην έχουμε καμιά έκπληξη. Κερδίσει Βιερίνια, Μαωρίσιου, Πρίγιο Βετσόρο. Μέσα. Αν ο Άρης βέβαια, αν ο Άρης βέβαια, γιατί ναι. Ακόμη παίζεται, δεν είναι από το κεφάλι του πρώτιστα και από κάποιους αστάθμιτους παράγοντες δεν είναι στην εξάδα. Αν τελικά δεν είναι στην εξάδα, αν είναι, θα ξαναπαίξουμε και μια φορά στην Τούμπα. Δεν είναι για τα Λάντα. Α, ήρθαμε για τα χάλια, περνάει για τα Λάντα τώρα έτσι, 67 λεπτό είναι. Στο πότε είναι, μετά παραμονή πότε είναι. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Κοίτα, ή 5 ή 6 είναι. Νομίζω 6. Παραμονή το. 5. Ναι. Ποια είναι Κυριακή θα είναι. 5 είναι Κυριακή ή 6. Ναι. 5 είναι Κυριακή πρέπει να είναι, νομίζω. 5 είναι. Για δε. 6 είναι τα φώτα. 6 είναι τα φώτα. Ναι, Δευτέρα ναι. Είναι τα φώτα. Δεν ξέρω τώρα είναι Δευτέρα. Σήμερα τα φώτα έχει φορτ. Κάτσε, ρε φίλε. Ας Τετάρτη. Ακούνε, ρε, μας βοηθήσουν. Μόνο να μας ακούνε. Τετάρτη. Να Τετάρτη. Βοηθήστε, ρε, λίγο, ρε. Τετάρτη είναι πρωτοχρονιά. Ναι. Έτσι. Τετάρτη είναι πρωτοχρονιά. Πέμπτη. Όχι, παίζεται. Το μέτρησε, τι έφερε. Νομίζω Τετάρτη είναι πρωτοχρονιά, έτσι. Τετάρτη είναι πρωτοχρονιά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 5 του μηνός. 5 του μηνός. Κυριακή. Ωραίες γιορτές θα γίνουν. Πρέπει να μάθουμε τα κάλαντα έτσι λίγο, να κάνουμε καμιά τροποποίηση στα κάλαντα. Αρχιμηνιά και αρχιγωνιά. Να περιμένουμε και καμιά αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί τι έκανε ο Ολυμπιακός ο Κλάιβερ και γιατί ρε φίλε, δεν θα ενδιαφέρει του Ολυμπιακού να. Τι δεν ενδιαφέρει κανένα. Την νίκη θέλω. Κάτσε, ρε φίλε. Κατά την άποψη του βασικού χρηματοδότη σα. Ναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός και ο Άρης που αδικείται. Ναι. Και άλλοι παίζουν φιλικά. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι πλέον χωρίς καμία κάλυψη, προκάλυπτα δηλαδή. Ναι. Με αυτές τις δηλώσεις που έκανε στο κανάλι του κυρίου Μαρινάκη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ναι. Μαρτυρά ότι είναι Ολυμπιακών αισθημάτων. Είναι με την πλευρά του Ολυμπιακού. Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι με την πλευρά του Ολυμπιακού. Αφού είναι πρόεδρος στον Άρη, λογικό να είναι. Γιατί να μην τότε φιλοξενήσει και μια αντιπροσωπεία. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο αδιαφερόμενος Ολυμπιακός είναι άμεσα γιατί υπάρχουν άριστες σχέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και αυτό που μπορεί να κόψει βαθμούς. Όχι, σχέσεις δεν υπάρχουν δύο ομάδες άριστες. Όχι, δεν υπάρχουν. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταξύ των παραγόντων βλέπω μέλη στάζει. Και ο κύριος. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Ναι, και ο κύριος Θεοδωρίδης στάζει μέλη. Και ο κύριος Καραπαπάς στάζει μέλη. Και ο πρωταθλητής ο Γαύρος, η εφημερίδα στάζουν μέλη. Και το κανάλι του κυρίου Μαρινάκη. Ωραία. Στάζουν μέλη για τον Άρη. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά και από την αντιπέρα μεριά. Θα απαντήσω όμως. Φυσικά θα απαντήσω. Ο βασικός χρηματοδότης της ΠΑΕ Άρης, ο κύριος Καρυπίδης, κάνει το ίδιο. Ωραία. Λέω εγώ για να ξαναπαντήσω. Παρακαλώ. Αυτά που είναι σωστά που λες όσον αφορά τα μέσα του Ολυμπιακού είναι σωστά. Αλλά λέω ότι αν ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στον Άρη πρόεδρος και εσύ είχες τον Καρυπίδη, λέμε, κάνουμε μια τέτοιο παραλληλισμό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, πώς το είπες, ο Γαύρος και το Φως δεν νομίζω να κάνει τέτοια πράγματα. Ο πρωταθλητής. Το Φως δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Υπάρχει ακόμη το Φως. Υπάρχει και είναι πολύ πλέον. Αντιπολιτευτικός. Όχι. Σκληροπυρηνικός υπέρ του Ολυμπιακού. Σκληροπυρηνικός. Ήταν πάντα υπέρ του Ολυμπιακού το Φως, αλλά δεν ήταν τόσο ακραίος. Δεν ξέρω. Ωραία. Λέω ότι αν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης πρόεδρος στον Άρη και εσύ είχες τον Καρυπίδη, τα ίδια θα έλεγαν υπέρ του ΠΑΟΚ και κατά του Άρη. Είσαι ο αντίπαλός σου αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα. Είναι λογικό να θέλουν τον αντίπαλό σου στη Θεσσαλονίκη να λένε καλά λόγια. Αν ήταν ανάποδα, πιστεύω, έτσι λέω εγώ, θα έλεγαν πολύ καλά λόγια υπέρ του ΠΑΟΚ. Και θα έθαβαν τον Άρη. Και το ίδιο θα έκαμε και ο Τσουκαλάς και ο Καραπαπάς και ο Θεοδωρίδης. Άλεγε, ποιος Άρης, μωρέ, ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, λογικό είναι. Έτσι λέω εγώ, απ' την άλλη, αν ο κύριος Καρυπίδης, όπως λες, έχει φίλους τέτοιου, μπορεί να τους φιλοξενήσει σπίτι του. Τώρα στο Χαριλάου να έρθουν, είναι εντάξει, καταλαβαίνω το νόημά σου να με τσιγκλήσεις. Αλλά νομίζω. Ναι. Απ' την άλλη, μια που το πες, είναι πολύ ώρα μου δίνεις assist. Θα σου δώσω την assist πάλι. Αλλά να ξέρεις ότι. Δεν υπήρχε περίπτωση ναι. Να είχαμε στον ΠΑΟΚ, ναι. Να έχει εσύ ας πούμε τον Ιβάν Σαββίδη όπως λες το παράδειγμα, ναι. Να έμενε ο Καρυπίδης ας πούμε στον ΠΑΟΚ, να ήταν δηλωμένος Ολυμπιακός από ναι, μικρό παιδί όπως είπε και να μην υπήρχε αντίδραση από τον κόσμο ή ναι. Να υπήρχε η πρώτη εντάξει. Ανακοίνωση, η πρώτη ανακοίνωση μερικός ναι. Που με το γάντι το χαϊδεύουν και το λένε 10 πράγματα. Ωραία. Από το σκληροπυρηνικό σύνδεσμο του Άρη. Προς τον κύριο Καρυπίδη. Δεν το χαρακτηρίζω. Μετά από πολύ καιρό.
Νομίζω η ανακοίνωση, καλά που το είπες, για να μην το διαβάσουμε, είναι μακροσκελέστατη. Ναι, δηλαδή... Είναι σε μικρογραφία, είναι μάλλον η μικρογραφία, είναι αυτά που είπα εγώ χθες. Mm. Εκτενέστερα και με πιο παραδείγματα και με πιο τέτοια, αυτά που είπα εγώ χθες. Πάνω κάτω αυτά λέει και η ανακοίνωση του συνδέσμου. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε για τον Καρυπίδη, πήρα θέση και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αντυχεί το μεγαλύτερο ποσοστό, πιστεύω, του κόσμου. Αν μην πω συντριπτικά και φανοτέκια, γιατί όπως είπε και ο Χρήστος χθες, πώς μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό, δεν μετριέται. Απ' την άλλη, μου έδωσε μια πολύ ωραία assist, γιατί έρχεται και το Άρης ΠΑΟΚ. Πού το αυτό, ρε φίλε. Το χάσα. Περίμενε, δώσε μου. Πού ήταν. Τέλος πάντων, θα το βρω από το. Ποιο, τι ψάχνει. Αυτό για το Μέτρο Σπορτ. Α, που λέει για το. Το Μέτρο Σπορτ, παιδιά, αυτό το αντικειμενικό. Πραγματικά 33% προς όλες τις ομάδες. Αυτό το έλεγε ο Μουστάκιας. Το 33% εγώ το έλεγα αυτό. 33% στις εκπομπές. Το έλεγε στις εκπομπές και το 33-33. Α, το είπε και ο τέτοιος. Το έλεγα συνέχεια, ο Μουστάκιας το έλεγε. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το. Εγώ επαναλαμβάνω. Και ο Γρηγόρης το έλεγε. 33-33. Εγώ για να λέω έτσι πιο σφαιρικά την άποψη, να την επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό. Μένα δεν με πειράζει. Ότι ένα συγκεκριμένο μέσο υποστηρίζει μια ομάδα, είναι δικαίωμά της, είναι ιδιωτικό μέσο, δικαίωμά της είναι να υποστηρίζει. Όπως ποτέ δεν είπα τίποτα κακό. Όλες οι ομάδες υποστηρίζει. Το Μετρόπολ, το Μέτροσπορ. Ναι, ωραία. Απλά έχει πρωτοσέλιδο τον Άρη. Ναι. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με Σάββατο, την Κυριακή, ρε παιδί μου. Όλο το συγκρότημα λέω, ρε. Δεν λέω το τέτοιο. Ναι, άλλο λέω, ναι. Φίλε. Ότι αν θα παίζει ο ΠΑΟΚ Σάββατο. Ναι. Αν παίζει Σάββατο, θα έχει τον ΠΑΟΚ. Με μεγάλη φωτογραφία και ωραία. Μια πιο μικρή τον Άρη. Αν παίζει ο Άρης, ας πούμε, Κυριακή και δεν όχι. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Το να έχει μεγάλο. Κάτι αντίθετο. Όταν παίζουν και οι δύο ημέρες. Μην βιάζει, ρε. Όταν παίζουν και οι δύο ομάδες μαζί. Λογικά, τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους, βάζει πάντα πιο μεγάλο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, πιο μεγάλη φωτογραφία, πιο πολύ χώρο στο πρωτοσέλιδο. Άκουσε με. Σωστά βάζει πιο πολύ τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει για το πρωτάθλημα και ο Άρης παίζει για την Ευρώπη. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό. Είναι πιο λαοφιλής και πουλάει πιο πολύ. Καλά, εντάξει. Αυτό το. Και αυτό που ενδιαφέρει. Ωραία. Την μία εφημερίδα. Δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, αν ο Άρης πήγαινε το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ πήγαινε την Ευρώπη, θα είχε μεγαλύτερο τέτοιο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μία εφημερίδα, όχι το Μέτρο Σπορ. Ναι. Το Μέτρο Σπορ θα τον είχε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν μιλάω για το Μέτρο Σπορ, λέω για μία εφημερίδα που διατείνεται ότι είναι 33% προς όλους. Δεν είναι έτσι. Ναι. Αυτός που έχει στόχους και έχει, πηγαίνει για τα μεγάλα προβάλλεις. Δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ωραία, τέλος πάντων. Που λες, διότι ο Άρης έχει να διεκδικήσει πρωτάθλημα το 1946. Ωραία. Όχι, από το 1946 δεν έχει. Από το 80 και στο δεύτερο ημίχρονο. Και το 1993 διεκδίκησε πρωτάθλημα. Τελευταία φορά που διεκδίκησε ήταν το 1993. Που μετά από τα επόμενα τρία χρόνια η μισή ομάδα του Άρη πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι, μετά τον Παράζ του Βόλου, τα λέμε έτσι. Ωραία. Λέω εγώ ότι για το συγκεκριμένο μέσο, όπως ποτέ δεν είπα κάτι για το. Ποιο 103, πώ ήταν και πού ήσουν και εσύ. Σπόρο 103. Που οι άνθρωποι. Εμέσως πλησαφώς λέγανε ότι ρε παιδί μου είμαστε ΠΑΟΚ και κάνουμε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Προθέρουμε να προασπίσουμε. Είχε, όπως... είχε μεγαλομέτωχο του Σπόρα 103 FM και τον πρόεδρο του Ηρακλή τότε. Ποιον πρόεδρο? Τον κύριο Τάκη. Μεγαλομέτωχο, τι εννοείς? Νομίζω ήταν μέσα στο Σπόρα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, η υφή, το νόημα του ραδιοφώνου ήταν αυτό. Και δεν μπορούσα να πω τίποτα γιατί οι άνθρωποι αυτό πρέσβευαν και αυτό το λέγαν. Δεν ήταν κρύφο. Τώρα μιλάμε για ένα μέσο της πόλης το οποίο πάλι τα ίδια θα πω. Δεν πειράζει, η επανάληψη είναι η μήτερ λέει της μαθήσεως. Έκανε μήνυση στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Μήνυση έχει κάνει μέσον. Μήνυση. Παγκόσμιο χρονικά δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κάνει μήνυση για να πάρει μια ομάδα της πόλης στο πρωτάθλημα. Δεν την έκανε ο ΠΑΟΚ, την έκανε το Μετρόπολης. Έκανε μήνυση. Όταν την ίδια στιγμή ήταν στα συρτάρια δικογραφία του Άρη όσον αφορά τον Ντουρμισάη. Και εγώ δεν λέω είχε δίκιο ο Άρης με τον Ντουρμισάη, το πιο πιθανό να είχε και άδικο, έτσι. Δεν εκδικάστηκε καν η υπόθεση. Και ο Μετρόπολης βρήκε κατάλληλο χρόνο, τον Άρη τον έγραψε απαλαιότερα των υποδημάτων και καλά έκανε. Και τέλος πάντων γενικά όλοι, και ήθελα να πω όσον αφορά αυτό τώρα για να το κλείσουμε. Τι θες να κάνεις? Καλά κάνω. Με τον πρώτο είναι. Καλά κάνει. Εγώ λέω ότι κάνει. Θα πουλήσει δηλαδή. Καλά κάνει. Άσε να ολοκληρώσω. Το Μετρόπολη. Εγώ δεν είπα κάτι για το Μετρόπολη. Φυσικά καλά. Εγώ λέω ότι κάνω εγώ. Δεν λέω ότι κάνει το Μετρόπολη. Εγώ σχολιάζω αυτό που κάνει το Μετρόπολη και καλά κάνει γιατί είναι ιδιωτικό μέσο και δεν θα ρωτήσει εμένα. Αλλά λέω τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτά που κάνει το Μετρόπολη. Έτσι. Και έχουμε σήμερα ένα άρθρο φοβερή δημοσιογραφία, στα καλύτερά τη δημοσιογραφία, που έχει. Προφανώς είναι από το Instagram του
πώς τον, του Προέδρου του Άρη, του κύριου Καρυπίδη, που κάνει, ξέρω εγώ, διάδρομο, κάτι κάνει ο άνθρωπος και φοράει ένα σορτσάκι του Άρη, είναι κόκκινο. Και γράφει από πάνω: με κόκκινο σορτσάκι ο Καρυπίδης κάνει γυμναστική. Είναι φοβερό, είναι φοβερή επίδειξη δημοσιογραφίας. Όχι, εντάξει, είναι φοβερή επίδειξη. Εγώ, επειδή νομίζω και πέρσι σου τα έλεγα και πρόπεσε για το συγκεκριμένο, αν τους αφήσεις αυτούς να μπουν 5-6 Ιανουαρίου χωρίς να πληρώσουν στο Χαριλάου, είσαι μεγάλο κορόιδο, Καρυπίδη. Είσαι μεγάλο θύμα. Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός, 20? 30.000 θα ζητήσεις για να τους αφήσεις να. Ναι, που παίρνετε και σε αυτά τα πατήματα του Ολυμπιακού. Λάθος, αυτό έπρεπε να το κάνει πριν τον Ολυμπιακό. Πριν τον Ολυμπιακό έπρεπε. Όπως με φέρετε. Τώρα ζητάς το κάνει μετά τον Ολυμπιακό. Όχι, εγώ αυτό. Άρα σημαίνει ότι παραδειγματίζεσαι τον Ολυμπιακό. Όχι, κάνεις λάθος. Αυτό το ζητώ όταν ήμουν στο γέλο. Δεν το ζητάω εδώ. Ναι, έγινε. Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Πιστεύω τώρα να το κάνει. Γιατί το μάτς έρχεται. Δεν το συμφέρει να το κάνει. Μια, γιατί δεν το συμφέρει, θα γίνει. Δεν το συμφέρει. Γιατί τι θα το φερθούν καλύτερα. Την άλλη φορά θα πούνε δεν ήταν με κόκκινο σορτσάκι, ήταν με μπλε. Η προσωπική μου άποψη. Εντάξει, δεν το συμφέρει να το κάνει. Καλά. Μόνο άσχημα γράφει το μέτρο σπορ. Εγώ λέω. Ναι. Εγώ λέω όπως. Γενικά δεν λέω για το μέτρο. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα καθημερινά όλων των εφημερίδων. Μπαίνω κάθε πρωί και βλέπω ότι γράφει και πολύ ωραία πράγματα για τον Άρη. Ωραία, εντάξει. Το βλέπει εσύ ή απόψη. Αλλά εσεί πάντα. Αν σα κάνουν 15 καλά. Ναι. Και δεν σας κάνω μια φορά το κεφί, δείτε και κάτι στραβό, αυτό κρατάτε. Ωραία. Εγώ λέω επειδή δεν είναι ένα και δύο. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Δεν είναι ένα και δύο. Αφού σου είπα ένα. Σου είπα δεν ένα, ξέρω, δεν βρίσκω λέξη. Σου είπα ένα παράδειγμα, Τάσο. Ήταν μια ομάδα στη Β' Εθνική. Είχε κάνει, είχε κάνει μια ένσταση για ένα μάτς. Ναι. Σάπιζε 6 μήνες στα γραφεία του αθλητικού εισαγγελέα του κύριου από Σίγμα, πώς λεγόταν, και ακόμη και αυτό είναι. Σιμιτζόγλου. Μπράβο, ίσως θα θυμάσαι καλύτερα. Λοιπόν, και ο Σιμιτζόγλου. Ποιο νέος. Σάπιζε, όντως. Εγώ αρχίζω και Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, σάπιζε και έκανε το συγκεκριμένο για εκείνο. Να σου πω κάτι. Αν έκανε, όπως είπες για τον Πάο, και έλεγε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει και μία ακόμη, κύριε Σιμιτζόγλου. Μία ακόμη που σάπιζε. 6 μήνες είναι. Εκδικάστε την. Όχι να βγάλει, όχι να κάνει. Παράσταση ως προς το ποιος να πάρει πρωτάθλημα, να εκδικαστεί θέλαμε και αστιχάναμε. Και το δεύτερο φυσικά, επειδή δεν τα ξεχνάμε αυτά, δεν έγιναν πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, αυτός που έχει τώρα τον μπάσκετ του ύφεστου, αυτός ο Ρώσος, πώς λέγεται, Ρώσος, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ένας που ενδιαφέρθηκε για μια εβδομάδα, φάνηκε να ενδιαφέρεται για να πάρει τον Άρη. Έχει τώρα τον ύφεστο στο μπάσκετ. Ένας εξ Ρωσίας, Έλληνας, ναι. Αλλά Ιβάν Σαββίδας, δεν ξέρω αν είναι της ίδιας οικονομικής δυνατότητας. Λογικά όχι. Από τα λεφτά που δίνει για τον μπάσκετ του ηφαίστου. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Λοιπόν, και είχε ο κύριος Μπούζος. Μιλούσε. Ακούς, μιλούσε. Κύριε Μπούμπουρας, τον... Μπούμπουρας. Ο Μπούμπουρας, μπράβο, ρε Τάσο, πώς το. Καλά, ρε φίλε, μπασκετικός αφού είναι. Στο Δημόκρατο δεν έπαιζα. Εσύ και τον μπάσκετ ένα πράγμα είστε. Ο κύριος Μπούμπουρας που λες για μια εβδομάδα έπαιζε ότι θα πάρει τον Άρη στο. Έπαιζε για να πάρει τον Άρη στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Ακούς, πριν 1,5-2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχε ο γιος του βάφτιζε εκεί στο νησί στη Λέσβο. Παντελή τον έτονα. Τι Ρώσο το λέτε. Όχι, δεν είπα. Στη Ρωσία, στην Ουκρανία είναι οι επιχειρήσεις του. Στην Ουκρανία. Ενδιαφέρον. Άκουσε Ουκρανία, άκουσε Ουκρανία. Έχει ιστορία, είναι φανταστική. Λοιπόν, για να πάμε και στο διάλειμμα, κλείσω με αυτό. Και ο γιος του. Ναι, θα διαβάσουμε όντως. Ο γιος του βάφτιζε στην Λέσβο ένα παιδάκι. Στη Λέσβο. Ναι. Πάμε αργά. Και βγαίνει, βγάζει ο κύριος Μπούζος, ο έγκριτος δημοσιογράφος της πόλης μας και διευθυντής. Καλός άνθρωπος. Είπα ότι είναι κακός. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, πέρασε η Αταλάντα, ναι. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, σαν δημοσιογράφο μόνο μπορώ να το κρίνω, δεν τον ξέρω. Λοιπόν, ο έγκριτος δημοσιογράφος της πόλης μας έβγαλε τον δήμαρχο της πόλης, τον ρωτούσε κάποια πράγματα και σε κάποια φάση λέει: βαφτίζει και ο κύριος Μπούμπουρας, λέει, λέει: το ξέρω, είμαι καλεσμένος, λέει. Αφού είστε καλεσμένοι, πείτε του, λέει, του κυρίου Μπούμπουρα, τι είναι να καύτη με αυτή τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό του είπε. Μάλιστα. Ο δημοσιογράφος της πόλης μας είπε. Τον δήμαρχο να πει τον Μπούμπουρα που ενδιαφερόταν για τον Άρη, που δεν ενδιαφερόταν, αλλά τότε φαινόταν ενδιαφερόταν, να μην μπλέξει με τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω, Καρυπίδη, έτσι και τους αφήσεις αυτούς να μπουν στο Άρης ΠΑΟΚ. Να πούνε. Εγώ δεν λέω να μην μπουν, φυσικά. Να πληρώσουν και να μπουν.
αν δεν πληρώσουν, είσαι μεγάλο θύμα. Η ρεπόρτερ του ΟΑΝ, του κ. Μαρινάκη και του πρωταθλητή δημοσιογράφη του Γάβρου θα πληρώσουν. Α πληρώσουν. Δεν το λες όμως. Τι να πω, εγώ να πω. Εγώ τι είμαι, ΠΑΟΚ για να πω. Για το μέσο μαζική ενημέρωση. Εγώ για την ομάδα μου λέω, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Για το μέσο μαζική ενημέρωση τη πόλη μα λε. Το μέσο μαζική ενημέρωση. Σου είπα του δύο λόγου. Του Πειραιά όμω δεν λε τίποτα. Τι με νοιάζει με για του Πειραιά να πει εσύ. Εσύ είσαι του ΠΑΟΚ. Κοινή γραμμή έχετε όλε. Εσύ είσαι του ΠΑΟΚ, δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω καμία σχέση στα ΜΜΕ. Όχι. Ούτε θα παροτρύνω κάποιον να κάνει αυτό. Εγώ σαν οπαδό του Άρη. Σαν οπαδός του Άρη λέω και σου έφερε τα παραδείγματα και αυτά και τώρα αυτά τα δύο είναι όχι χοντράδες, είναι τι να πω, πιστεύω ο καθής καταλαβαίνει. Αλλά αυτό το πράγμα νομίζω, πιστεύω ότι φέτος θα το κάνεις, τώρα δεν ξέρω. Απλά να σε επιθυμίσω, ναι? Στο τελευταίο μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι? Διαπιστεύσεις οι οποίες ήταν σφραγισμένες, υπογεγραμμένες κτλ. Ναι. Λίγες ώρες πριν το μάτς ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους από μέσα μαζικής ενημέρωσης Βορείου Ελλάδος και από το Open, ότι δεν μπορούν να έχουν είσοδο στο. Τα ανάλογα να κάνεις. Στο Καραϊσκάκι. Εγώ σε αυτά τα πράγματα ξέρεις πολύ καλά και ξέρεις από την αντιμετώπιση που, και σε έναν που βγαίνει ακροατή έτσι. Εγώ είμαι καθρέφτης, φίλε. Όπως μου φέρονται και όπως μου μιλάνε. Ναι, αλλά δεν το λες. Τι να πω, εγώ θα πω για τον ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνεις. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι, τι να πω, εγώ να πω στην Τούμπα, μην βάζετε τις διαπιστεύσεις του τέτοιου. Τι με νοιάζει μετά να κάνεις στην Τούμπα. Εγώ με ενδιαφέρει εκεί στο Χαριλάου. Στο δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι στο Ολυμπιακός Άρης, ναι, θα επιτραπούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βόρειο Ελλάδος και του Open. Α, δεν ξέρω. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι. Και του? Και του Open. Του Open πώς δεν πεις, αφού του Μαρινάκη είναι το κανάλι του Open. Του Open του Μαρινάκη. Α, του Open λες. Α, συγγνώμη. Το One είναι του Μαρινάκη. Ναι. Θα επιτραπούν λες στο Ολυμπιακός Άρης. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω αν αυτή η αντιμετώπιση ήταν μόνο για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι για όλες. Πάμε να διαβάσουμε πρώτα ή όχι. Θα δώσουμε και γραμμούλες. Ναι, θα ανοίξουμε. Αυτά, Καρυπίδη, μην ξεχνιέσαι. Ναι. Λοιπόν, διάβασε λίγο. Διαβάζω. Ξεκινάω εγώ με το Πορκίτο Ψητοπολείο. Και συνεχίζεσαι εσύ. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώσεις, τη μια σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά 2-3 από αυτές. Ένα κλαπ αλατικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ και πολλές άλλες λαχταριστές λιχουδιές που μπορείτε να βρείτε στην Καραουλή και Δημητρίου 52 και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Κοντά μας και η Mazda Αμανατίδης. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, βαφή, οφανοποιείο, ανταλλακτικά ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mazda του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση που θα βρείτε τη Mazda Αμανατίδης είναι η Παπάφη 205. Πηγαίνετε στην οδό Παπάφη 205. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες τηλεφωνήστε στο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του τεχνική ΔΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο μισθωτή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε Ανδρέα Παπαδρέου 225 στην Νεάπολη, δίπλα το κεφυράκι του Μετεώρων. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στη τιμή του απλού. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε ακόμη και τώρα στο 2310-611-256, γράψτε το, σημειώστε το, καθαρό πετρέλαιο, ελεγμένο, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310-611-256, σε χρόνο ντετέ, έρχεται ο Ισαάκ με το βιτίο και σας γεμίζει τη δεξαμενή σας με special καύσιμο, ελεγμένο, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. 2310-611-256. Πάμε στο πρώτο break. Πάμε. Τη εκπομπή Ράδιο Μπαρμίτα. Ερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια να συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε, τα θεματάκια που θα αναπτύξουμε. Όσοι δεν προλάβατε χθες και προχθές να πείτε αυτά που θέλατε και τα έχετε στο μυαλό σας κρατημένα ή αποθυμένα, μην πίνετε σόδα, καμιά σουρωτή. Εντάξει. Βγείτε και πείτε τα. Να τα αποβάλλετε από μέσα σας, να γλιτώσετε και τις αρρώστιες. 2310-287-38 άρια. Οι ντροπαλούλιδες. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε.
Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 23-12-87-38. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι εμείς να φλιαρίσουμε λίγο. Είναι και δύσκολη βραδιά. Είναι και βραδιά Champions League, έτσι. Mm-hmm. Τελείωσαν τα δύο μάτς. Τελείωσαν 1-4. Δύο διπλά. 1-4 κέρδισε η Manchester City. Και 0-3 κέρδισε η Αταλάντα τελικά. Με 10 έπαιζαν οι άλλοι, αυτό μετά το είδα. Δυναμό Ζάγκρεμπ πέρε Manchester City 1-4. Με ανατροπή 1-0 ήταν και έγινε 1-4. Και Σαχτάρ Αταλάντα 0-3. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν τα γκολ τη Αταλάντα, νομίζω έτσι. Αυτοκτόνησε η Σαχτάρ. Με άσοχη περνούσε. Ναι, η Manchester City ήταν να πούμε για τα ημίχρονα, γιατί κάποιοι φίλοι μπορεί να παίζουν ημίχρονα τελικά. Δυναμό Ζάγκρεμπ ήταν 1-1 στο ημίχρονο. Έτσι, έριξε 1-4 και 0-0 ήταν η. Και τα δύο, και τα δύο χι ημίχρονο δύο τελικό. Μπράβο. Και έριξε 0-3. Ωραία. Να πω εγώ μια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή γραμμές, έτσι. Να πω, ήθελα να πω κάτι για το μπάσκετ, έτσι. Μια μικρή, έχουμε μια μικρή εξέλιξη, μικρή, μεγάλη είναι. Έχουμε τον Σάβα Καμπερίδη από χθες βέβαια, αλλά επικαιρότητα χθες ήταν έτσι πολύ έντονη σε πολλά μέτωπα και δεν μπόρεσα να το σχολιάσω. Ο Σάβας Καμπερίδης είναι αυτή τη στιγμή προπονητής του Άρη. Είναι μια εξέλιξη που, συγγνώμη. Σάβας Καμπερίδης. Σάβας Καμπερίδης, είναι παλιός παίκτης. Παλιός παίκτης, είναι κάτι. Και βοηθός ήταν. Ήταν και στο Ζούρο με το Περιστέρι τώρα και στο. Και στον Άρη ήταν πιο παλιά βοηθός προπονητή. Δεν έχει θητεύσει σαν πρώτος προπονητής. Και χωρίς να είμαι στη διοίκηση, γιατί υπάρχει και καινούργια διοίκηση, επαναλαμβάνω, διοίκηση πρωτοδικείου. Έτσι. Υπήρχαν όμως, παίζαν τα δύο ονόματα, του Σάβα του Καμπερίδη και του Σούμποντιτς. Θεωρώ εγώ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει ο άνθρωπος ή άμα ήταν ο Σούμποντιτς θα πετύχαινε 100%. Θεωρώ όμως πάντα ότι με την λογική του παίξε σωστά και χάσε, που πάντα αυτή είναι η δική μου λογική, θεωρώ ότι προτιμότερη λύση θα ήταν να είναι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ένας άνθρωπος που είναι πρώτος προπονητής και είναι αρκετά χρόνια, δεν είναι μαθουσάλλας όπως ήταν, δηλαδή δεν ήταν σαν τον Μαρκόπουλο που ήταν πραγματικά 30-40 χρόνια στους πάγκους. Ο Σούμποντς είναι ένας προπονητής 20 χρονών, τόσα περίπου είναι σαν προπονητής, και θεωρώ ότι ο Σάβας ο Καμπερίδης την δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει την πείρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει, έτσι. Ότι δεν έχει την πείρα σαν πρώτος προπονητής είναι δεδομένο, γιατί δεν έχει ποτέ υπάρξει πρώτος προπονητής. Και είναι σε μια δύσκολη, τη δυσκολότερη στιγμή του Άρη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Καλή επιτυχία θα του ευχηθώ. Θεωρώ ότι η πιο ενδεδειγμένη λύση θα ήταν να είναι πρώτος προπονητής ο Σούμποντιτς και δίπλα του ο Σάβας ο Καμπερίδης, και όποια εξέλιξη και να υπήρχε το καλοκαίρι να αναλάβαινε την ομάδα ο Σάβας ο Καμπερίδης. Θεωρώ ότι ήταν πιο λογικό αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει ο άνθρωπος ή δεν σημαίνει ότι αν ήταν ο Σούμποντιτς θα ήταν σίγουρη επιτυχία. Θεωρώ ότι ήταν πιο ενδεδειγμένη λύση αυτό που πρότεινα εγώ. Λοιπόν, έχουμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. 5 γραμμές ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα τους ακούσουμε τους φίλους, έτσι. Πάμε. Καλησπέρα. Δεν ξέρω. Ο πρώτος μας χαιρέτησε. Καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, παιδιά? Δόξα τω Θεώ. Το όνομά σου λίγο. Λοιπόν. Ο Κώστας από το Μανχάιμ. Τι κάνετε? Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά. Καλά, καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι η οικογένειά σας όλα. Έτσι. Όλος ο κόσμος. Λοιπόν, δύο θυματάκια, παιδιά. Πάμε. Δύο θυματάκια. Πάμε, πιστεύω κόσμο. Να σας βάλω στη σκέψη. Πάμε. Πρώτο, διάβαζα σήμερα ότι μετά από 30 χρόνια εκδικάστηκε η υπόθεση του Κουσκοτά με τα λεφτά του δημοσίου γύρω στα 10 τόσα εκατομμύρια που έπρεπε να πληρώσει ο Ολυμπιακός. 11. 10,9, ναι. Βγήκε απόφαση, δεν μου. 10,9. 30 χρόνια, Ναι. Λοιπόν, άρα σε ποια χώρα ζείτε, ρε παιδιά? Γιατί εγώ έφυγα από εκεί και ευτυχώς από μια μεριά γλύτωσα, από την άλλη μεριά στεναχωριέμαι και όλα που έφυγα. Ωραία. Κώστα, αλλά υπάρχουν, ναι, ανάλογες στη Γερμανία, μας είπες, έτσι, Μανχάιμ, Γερμανία. Ναι, ναι. Καλά, έτσι, ανάλογες περιπτώσεις εκεί, δηλαδή αν κάποιος πάει στα δικαστήρια, είναι ανάλογα το αδίκημα, εκδικάζεται αμέσως, πώς γίνεται? Δώσε μας μία για να συγκρίνουμε, δεν ζούμε εμείς μια εικόνα Γερμανία. Θα σε δώσω από αυτό που, γιατί δεν ξέρω και πολλά, έτσι, ναι, αυτό που έχω μια εικόνα. Εδώ, παιδιά, αν θυμάστε, και εγώ συγγνώμη, αν θυμάστε κάποτε ο Ούλη Χέρες, ναι, που ήταν ο πρόεδρος της Μπάγκερ. Μπήκε φυλακή, το ξέρουμε. Ξέρετε πόσο καιρό έγινε αυτό? Για πόσα χρόνια? Σε δύο μήνες μέσα. Ναι, σε δύο μήνες, έτσι. Σε δύο μήνες βγήκε η απόφαση, τελείωσε.
Όχι, γενικά ρε παιδί, γιατί, γιατί πράγμα. Κάνεις εσύ μια μήνυση σε κάποιον για το οτιδήποτε. Ξέρω, πλακώθηκες με κάποιον. Αλλιώς το λέω, Τάσο μου, αλλιώς το λέω. Ότι όταν 30 χρόνια πρέπει να πεθάνε οι γυναίκες, να αλλάξουν δύο-τρεις γυναίκες να φύγανε. Δηλαδή είναι κάτι αστείο, κωμικό είναι. Να σταθώ λίγο σε κάτι πιο ουσιαστικό. Σε αυτά τα 30 χρόνια που όπως λένε καταχράστηκε, έκλεψε στην ουσία από ό,τι λέει το ρεπορτάζ τα λεφτά του ελληνικού λαού μέσω της Τράπεζας Κρήτης, δεν έπρεπε να υπάρξουν επιτόκια προς αυξήσεις? Σωστό. Ή μόνο στον ΠΑΟΚ ισχύει ότι έπρεπε να πληρώσει τους τόκους προς αυξήσεις και τα λοιπά για τα παγωμένα χρέη? Δεν είδα κανέναν να ευαισθητοποιηθεί αντίπαλο παδό και να βγει και να πει να πληρώσει ο Ολυμπιακός προς αυξήσεις τόκους και τα λοιπά. Γιατί άμα τα πληρώσει αυτά για 30 χρόνια στα 11 εκατομμύρια, ξέρεις πόσα είναι? Συμφωνώ. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Αυτό εμένα δεν βλέπει το πώς θα πληρώσει. Η απόφαση που είναι 30 χρόνια. Και τώρα το άνοιξε αυτό το θέμα που είπε το παιδί, ο φίλος δίπλα. Ζάχος. Που είπε, ότι ξέρεις, ναι, ο Τάσος, που είπε ότι ξέρεις κάτι. Να πάμε στα δικαστήρια. Έχει λοιπόν, και τι θα περιμένεις? Είσαι σίγουρος ότι αυτό που η απόφαση που θα βγει θα είναι σωστή ή όχι? Εντάξει, σίγουρος δεν μπορούμε για τίποτα, αλλά θέλουμε. Έτσι, δεν είναι. Ένα λεπτό. Σίγουρος δεν μπορεί να είμαστε τίποτα, αλλά καρ δεν γίνεται αν μια απόφαση μας βολεύει, είναι καλή δικαιοσύνη για δεν μας βολεύει. Όχι, εγώ μιλάω δεν να είναι. Σωστό, σε έτσι, καταλαβαίνω. Θέλω να εκδικαστεί, αυτό το πρώτο που είπες έχεις δίκιο, να εκδικαστεί άμεσα. Θέλω. Έτσι. Να μην παίρνουν όλες οι υποθέσεις. Κάτι βρωμάει, κάτι δεν πάει καλά. Άλλες οι υποθέσεις. Πρέπει μέχρι κάποιες μήνες. Ναι. Ωραία, ολοκλήρωσα. Και ένα άλλο θέμα για να κλείσω και να πάρω και άλλα παιδιά. Από ό,τι είπες, άκουσα για άλλες τρεις γραμμές. Άλλες τρεις γραμμές. Ναι, και άλλο ένα θέμα που θέλω να κλείσω. Έτσι, δικιά μου γνώμη, είναι προσωπική, δεν θέλω να. Δικιά μου άποψη, παιδιά. Έτσι, από λίγο την πείρα μου, αυτό τον πρόεδρο που έχει ο Άρης, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα αρθεί η στιγμή που θα επιθυμηθείτε αυτό το τηλεγράφητο, οι ίδιοι θα λέτε, άμα ρε παιδιά, κάναμε πολύ μεγάλο λάθος. Ωραία. Θα δούμε. Έχουμε να κάνουμε λάθος εγώ να πω. Προφητεία. Πιθανόν. Κανένας έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα πρόεδρος δεν έφυγε ελάχιστοι. Δεν έφυγαν με. Σωστά, παιδιά. Έτσι. Καλό βράδυ, καλή γιορτή. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Για καλές γιορτές, θα μας ξαναπάρεις νωρίτερα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Επόμενος. Ποιος? Γεια σου, Λεβέντε, τσακάλια. Καλώς τον επόμενο. Αυτός πρέπει να είναι ακροατής του αγώνα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρυπίδη. Έχει δίκιο. Άλλες ομάδες και άλλες παίζουν φιλικά. Τα χαμάτα σε γάτα. Είδες. Δεν σε καταλαβαίνω. Είναι ο παδός, δεν σε καταλαβαίνει. Εγώ σε καταλαβαίνω, να ξέρεις. Γάτα είσαι. Να χωρίς και δίπλα στον Καρντάση σου να δεις από μένα. Έγινε, θα του δώσω, ρε. Λοιπόν, δεν θέλω να χαλαστώ γιατί ξέρω το αδερφάκι. Χαλάσου, αλλά, δεν πειράζει. Αλλά θα στα πω. Αλλά θα πω. Έτσι, και εγώ θα πω και εγώ θα πω και θα πεις και εσύ και εγώ θα πω και θα τα πούμε και δύο. Τα καλά. Φιλικός ήταν Ποξάθη. Φιλικός δεν ήταν Άρης Ολυμπιακός. Φιλικός δεν ήταν Πανατολικός Ολυμπιακός. Για φαντάσου ο ΠΑΟΚ να πάει τώρα να κάνει στο ημίχρονο 3-0 την Κυριακή. Τι θα πούν τα κανάλια. 3-0 πιο με τον Πανατολικό. Ναι, στο ημίχρονο. Δύσκολα. Να πάει ο ΠΑΟΚ. Να πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα την Κυριακή 0-3. Ναι. Τι θα πούν τα παιδιά από το Πειραιά. Σου είπα, όταν είναι θέμα πέφτω δεν πέφτω, δεν υπάρχουν παραδείγματα για τέτοια. Έτσι πιστεύω λειτουργεί και ο ποιος. Πιστεύω καλά. Όταν είναι θέμα πέφτω δεν πέφτω, θα παίξω και με τη Manchester United θα τα δώσω όλα. Ενώ, όταν πέφτω. Φιλικός δεν ήταν Πανετολικός Ολυμπιακός από το μήχρονο 0-3. Εντάξει, δεν Πανετολικός. Ο Πανετολικός ήταν με τον Ολυμπιακό φιλικό, λες λόγω του 0-3. Θεωρώ ότι είναι αδύναμος ο Πανετολικός, αλλά εντάξει, όταν α πούμε. Αλλά του ΠΟΚ θα φανεί. Εμείς αίμα βγάλαμε για να νικήσουμε. Κοίτα λίγο τα γαμάτα, άκου λίγο να σου πω. Εγώ θα πω αυτό που λέω και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χρειαζόταν να παίξει φιλικό με τον Πανετολικό για το ρίξ 3 γκολ. Όχι. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν να παίξει φιλικό με την Ξάνθη για να τη ρίξει δύο τεμάχια, να χάσει 4 δοκάρια και να το ακυρώσει 3 γκολ. Έλαντε και πέναντε δεν δώσανε. Νομίζω ότι δεν είναι όλα επιλήψιμα, έτσι. Εντάξει. Τώρα και δεν θέλω να γίνουμε αυτό που έχουν γίνει εκεί πέρα κάτω. Αυτή η αιμετική κατάσταση δηλαδή που επικρατεί στο λιμάνι και στη Χαβούζα με τους ανθρώπους αυτούς που τους αμολάνε και παραπληροφορούν δασμένα και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, δεν θέλω να γίνουμε εμείς εδώ πέρα πάνω, ρε φίλε, στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Θέλω να κρατήσουμε την αυθεντικότητά μας. Να είμαστε αρσενικοί, ρε φίλε. Πώς αυτό που βλέπουμε τώρα το λέμε. Τάσο. Ναι, αυτό και ολοκλήρωσε. Κλείσαμε αυτό όμως. Για τα δικαστήρια στην Ελλάδα. Ναι. Με το Τσίρο σε 30 χρόνια θα γίνει. Με το ΡΟΑ θα γίνει 30 χρόνια, με τα στημένα άλλα 30 χρόνια. Κρίμα που δεν ήταν μάρτυρας στο ΡΟΑ ο ΖΑΛ.
Άντε καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Το κατάλαβε τι είπε το τελευταίο. Είναι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Γιατί είπε ο ξέχασε και το τέτοιο, ρε, για κάτι πυρπολισμοί στην Ξάνθη και να βγει και εκεί. Τα ξέχασα αυτά. Στην Ξάνθη λε τα τέσσερα αυτοκίνητα που κάψα του κύριου Πανόπουλου. Αυτό, μα και αυτό, να σου πιάσουν. Αυτό δεν λε. Όχι, το παλιό λέω, τον καημένο που κάψαν τη γυναίκα του. Τον ταμπλούχο. Του ταμπλούχου. Του ταμπλούχο που του κάψαν το αμάξι. Α με κάψουν και εμένα, φίλοι, και ας παίρνουν 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τον καημένο. Τι 2 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Δεν είναι, αμάξι δεν είχε πάρει ακόμη εκείνο, το αγαπούσε πολύ. Δεν πήρε άλλο καημένο. Δεν πειράζει. Έλα, φίλε, τελευταίο. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μπορεί, είναι. Όχι, Ζάχου Χρήστο από Σέρση. Έλα, ρε Χρήστο, έμοιαζε λίγο η φωνή. Έλα, πάμε. Ναι. Στα γρήγορα, λοιπόν. Χαμένο πέναλτι για την Ατλέτικο. Εντάξει, τι στα γρήγορα, θα μιλήσει. Θα μιλήσει, έχει 2-3 λεπτά και τέτοια. Εντάξει, ναι. Ο Καμπερίδης, στα γρήγορα τώρα, ναι. Ζάχου. Ο Καμπερίδης, πιστεύω, φίλε, θέλει να δείξει ότι αξίζει. Θέλει να αρπάξει την ευκαιρία τώρα τα μαλλιά. Απλά απορώ, ο Μαρκόπουλος με τόση εμπειρία πώς δεν μπορεί να κάνει δουλειά και πώς θα κάνει ο Καμπερίδης. Έχω την απορία. Χρήστο, με τους ίδιους παίχτες, έτσι, Ζάχο. Χρήστο, εγώ δεν λέω ότι ο Καμπερίδης δεν έχει ικανότητες. Ούτε ότι δεν θέλει να αρπάξει την ευκαιρία. Ο Άρης αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να πειραματιστεί, έτσι. Χρήστο, τι δουλειά κάνεις. Χρήστο, τι δουλειά κάνεις. Αστυνομικός είμαι. Είσαι αστυνομικός. Αν δεν έχεις, φίλε, τα κατάλληλα έγγραφα, τα κατάλληλα εργαλεία στη δουλειά σου, μπορείς να αποδώσεις, να είσαι αποδοτικός. Άστο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων. Δηλαδή μπαίνεις αξιωματικός υπηρεσίας, ρε παιδί μου, ένα βράδυ και χρειάζεται τα χαρτώσιμα, χρειάζεται το ένα, το άλλο, τα απαραίτητα. Δεν τα έχεις. Μπορείς να εξυπηρετήσεις, να κάνεις αυτό που πρέπει στη δουλειά σου. Μαζί σου, Τάσο. Μαζί σου. Δεν μπορείς, Χριστό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον μάστορα πολλές φορές τον κάνουν τα εργαλεία. Αν δεν έχω, εγώ είμαι υδραυλικός, έτσι, επαγγελματίας. Αν δεν έχω, ρε φίλε, κάβουρες, πριόνια, τρυπάνια κτλ. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να πάω και τα εργαλεία σίγουρα. Και τα εργαλεία. Όσο τεχνογνωσία να έχω πάνω. Αυτό είναι αυτό που λες. Και τα εργαλεία παίζουν ρόλο. Θα κάνω μερικό στη δουλειά, πώς σου πω, όσο μπορώ. Αυτό είπα, ότι δεν μπορώ να πιστέψω πώς μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά αυτός με τους ίδιους παίχτες. Ενώ ο Μαρκόπουλος που είχε μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο δεν έκανε. Τέλος πάντων, δεν έχεις πάντως άσχημη ομάδα, Ζάχο. Ούτε. Καλή ομάδα βέβαια έχεις, φίλε, αλλά δεν είσαι και άσχημη. Οι Αμερικανοί σου, εκτός από αυτόν που έφερες τώρα τον κοντό, ο ψηλός τώρα να βγαίνει έξω και να στάρει τρίποτα, δεν τον θέλουμε για αυτό το πράγμα. Και αστάβαλε όλα προχθές. Όπως είδες, στάβαλε και χάσαμε. Τον ξέχασε και ο Μαρκόπουλος εκεί. Τον ψηλό το θέλαμε για κάρι rebound και λίγο άμυνα, έτσι. Λοιπόν, οι Αμερικανοί σου, οι άλλοι είναι. Οι Αμερικανοί σου είναι από τους χειρότερους που υπάρχουν, αν όχι χειρότεροι. Ο Μόρις αυτός έπρεπε να φύγει εδώ και ένα μήνα, πιστεύω. Κάποιοι τον βλέπαν αθλητικό το Μόρις. Δεν μπορεί να βάλει, φίλε, καλάθι ο Μόρις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει σκοράρισμα. Και ο Γιασικεβίτσιος, το λέω συνέχεια. Γιατσεβίτσιος, πολλοί και αυτόν θα τον έδιωχνα, παρότι ποιότητα έχει, αλλά δεν το παλικάρι. Αν τελειώσετε τη συζήτηση για τον Μάρις, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πες, βέβαια, κάτω, τελειώσαμε. Αν τελειώσω μετά, Τάσο, ναι. Λοιπόν, ας τελειώσουμε τη συζήτηση με τον μπάσκετ, ας πιάσουμε και την μπάλα. Πάμε, άστε τον μπάσκετ. Μπάλα, φίλε, παίζει πολύ ωραία. Έπαιξε την Κυριακή πολύ ωραία μπάλα. Κατά διαστήματα έπαιξε πάρα πολύ καλή μπάλα και ο Τρόμητος έπαιξε. Μετά που μας βάλαν γκολ, παίξαμε μπάλα πάλι. Ναι, ναι. Έτσι, πρέπει να μας βάλουν γκολ για να παίξουμε. Ο Φιτβατζίδης, παιχτάρα, δεν το συζητάω. Δεν περιμέναμε να το δούμε τώρα, καταλάβουμε ότι δεν είναι. Είναι φορμέ. Όχι, δεν φορμέ, είναι φορμέ. Καλό παίκτη είναι ο Φιτβατζίδης. Φυσικά είναι. Αλλά να παίζει και με τον Ολυμπιακό λίγο πιο. Και με τον Ολυμπιακό θα παίξει. Απλά και ναι, ρε Χρήστο, ο προπονητής δεν είπε ήταν ματιαγμένος, λέει, δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Δεν ήταν καλά, δεν ήταν, η αλήθεια είναι αυτό. Τάσο, άστο, μην το ψάξεις αυτό. Ζάχο, ξέρεις τι, μ' αρέσει μόνο, κρατάει πολύ ώρα την μπάλα, ενώ μπορεί να την δώσει να τη σπάσει λίγο φιλέ, πιο αριστερά. Αν ήταν λίγο πιο απλό στο παιχνίδι του και μπορούσε να σκοράρει πιο τακτικά, δεν θα ήταν στην Ελλάδα ο Φετφατζίδης, όπως καταλαβαίνεις. Δεν σου λέω θα έπαιζε στη Γιουβέντους, θα έπαιζε μια Φιωρεντίνα, παραδείγματος χάρη. Σου λέω μια ομάδα. Σε μια τέτοια ομάδα θα έπαιζε. Αυτό το είναι. Το Γκάμα μ' άρεσε, Ζάχο. Και ο Γκάμα ανεβαίνει να γίνει και αυτός λίγο πιο απλός. Γιατί αρχίζει και μας πάει τα νεύρα ή λίγο ατομιστή το βλέπω τελευταία. Δεν ξέρω. Όχι, η ομάδα είναι. Δηλαδή πιστεύω τώρα με τον Όφη θα κερδίσουμε, να ξέρεις. Πιστεύεις θα κερδίσουμε. Μακάρι. Πιστεύω θα κερδίσουμε. Σάββατο. Δηλαδή χ θα είναι αποτυχία, πιστεύω. Ναι, δεν πρέπει να χάσει αυτό το μάτσο, Άρης. Και το χ. Υπό προϋποθέσεις είναι καλό, δεν πρέπει να χάσει. Ναι, αν χάσει, είμαστε 4 πόντους κάτω από τον Όφη και 5 στην ουσία, γιατί τη σοβαθμία την έχει ο Όφη, έτσι.
Θα χάσει βαθμούς ο Όφη, ξέρεις μετά. Πρέ, θα χάσει, θα πρέπει να πάρεις 5 βαθμούς ναι. περισσότερο. Άμα χάσεις. Έχει, λοιπόν, παιδιά, έχει, να μην κρατάω έχει και αβγενάκι ο Όφη, έτσι. Έχει αυτό που σου λέει, φυσικά, αβγενάκι έχει. Ας τον έχει, εντάξει. Χρήστο, την ερώτηση δεν σου έκανα. Κάντε ναι. Έλα. Πώς κρίνεις, θέλω την άποψή σου ρε φίλε, σαν φίλος του Άρεση, ναι. ότι ο βασικός διαχειριστής των οικονομικών της ΠΑΕ Άρης συντάσσεται τέλος πάντων σε συνέντευξη που έχει δώσει στο κανάλι του κ. Μαρινάκη και βάζει στο όνομα του Άρη δίπλα και του Ολυμπιακού σε ό,τι λέει. Δηλαδή ότι άλλοι δίνουν φιλικά και ο Άρης λέει και ο Ολυμπιακός αδικείται. Αδικείται ρε φίλε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή άκου τι είπε ο άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει, Τάσο, δεν μ' αρέσει. Που αναφέρει το όνομα του Ολυμπιακού, εμένα με ενδιαφέρει να ασχολείται για το, με τον Άρη. Με το, το τέτοιο του να είναι ο Άρης, δεν με ενδιαφέρει για τον Αυτό είπα ρε φίλε χθες και στο Χρυσάθο εδώ ναι. πέρα. Και μου έλεγε όχι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ λέω ότι ο κόσμος του Άρη, ο κόσμος του Άρη τα καθαρά αριανάκια, αυτά δεν τα γουστάρουνε. Φυσικά και θέλουν έναν άνθρωπο δυνατό, ισχυρό, να επενδύει, να έχει καλή ομάδα ο Άρης και να διεκδικεί ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Αλλά όχι να συντάσσεται ρε φίλε και επισήμως πλέον με δηλώσεις δηλαδή που τις βλέπει όλη η Ελλάδα υπέρ του Ολυμπιακού. Εντάξει, οκ. Okay. Χτυπάει άσχημα, πώς θα γίνει ρε φίλε. Στο ξαναλέω, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει εμένα, δεν μ' αρέσει. Οκ, okay, Χρυσταρά. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα. Περάσαμε κατά πολύ την ώρα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα του 23-12-87. Συγγνώμη, και 3 οκτάρια τα νεκταρίνια μου, κάθε στο λαιμό. 2-87 και 3 οκτάρια θα είναι και πάλι δικό σας. 5 Ιανουαρίου δεν είσαι κάτι στο λαιμό. Ποιος? Τίποτα. 5 Ιανουαρίου στου Χανιώτη θα κάτσει στο λαιμό και θα πλέρουμε. Αν του πάρω και αυτό το στοίχημα, πιστεύω δεν ξαβάλει στοίχημα, έτσι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί σας. Παρέα είναι άλλο ένα βράδυ και το στέκι του Κωστή. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα, ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Σε υπέροχες μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα. Μπορείτε να πηγαίνετε και στην Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά 113 δυτικά στη Νεάπολη να πίνετε τη ρετσινάρα σας και να δοκιμάσετε όλες τις μοναδικές αυτές γεύσεις από το στέκι του Κωστή. Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου 113, τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας για να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις στο 2310-620-727 με μοναδικές λαϊκές τιμές. 2310-620-727. Ευχαριστούμε άλλο να βάλετε το στέκι του Κωστή που είναι κοντά μας. Πάμε στις γραμμές, γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Μισό λεπτό δώσ' μου. Ατλέτικο Μαδρίτης, Λοκομοτίβ Μόσχας 1-0 με δεύτερο πέναλτι στο 15. Μόνο οι Ατλέτικο και ο Άρης παίρνουν δύο πέναλτι στο 15. Βέβαια ο Άρης είχε πάρει στο 12-2 με τον Παναθηναϊκό, έτσι αν δεν ξεχνάμε. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός είναι 0-0 είναι με λόγω... το αδερφικό σωματείο του Ερυθρού Αστέρα. Λόγω γραμμένου είναι, επειδή είναι αριανός ο γραμμένος. Ναι. Μπάγκερ Τότενα με 1-0. Όλα τα άλλα είναι στο 0-1. 1-1 η Τότενα μόλις. 1-1 η Τότενα μόλις τώρα. Πάμε στις γραμμές όμως. Έλα φίλε, καλησπέρα. Αυτή η πρώτη γραμμή δεν ξέρω πού συνέχεια. Τι γίνεται, ρε παιδί. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Φίλοι είμαι. Α, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σοφία. Παίρνω από την όμορφη Πολύχνη, γείτονας με τον Τάσο. Γεια Σοφία. Και φυσικά είμαι Παοξού. Καλώς ναι. όρισες την εκπομπή, πρώτη φορά νομίζω σας ακούω. Καλώς, ναι, πρώτη φορά σας ακούω εδώ και 2 χρόνια που βγήκα σε σύνταξη, σας χαίρομαι. Να είστε καλά. Στην Πολύχνη ψηλά είσαι ή χαμηλά εκεί σύνορα με Νεάπολη ή πάνω. Όχι σύνορα, που είναι το Κλάς Παλάς προς τα εκεί. Ωραία. Εντάξει. Ναι, σε εκείνη την περίοδο. Προς Ευκαρπία είναι. Μεριά δηλαδή. Προς την Ευκαρπία, ναι, μπράβο. Το Κλάς Παλάς το ξέρεις καλά. Δεν φίλε, δεν ξέρουμε. Είναι οικοδομές φάγαμε. Είναι σήμα κατά τεθέν, ναι, μπράβο. Είναι οικοδομές φάγαμε και στα νιάτα μας. Ορίστε. Ζαχώ. Ναι. Είσαι πολύ καλό παιδί. Ναι. Είσαι ψυχούλα. Παρόλο που είσαι αριανός, είσαι πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, όσοι είναι αριανοί, δηλαδή είναι... όσοι δηλαδή, ένα λεπτό, όσοι είναι πάω, είναι καλά παιδιά, ψυχούλες, και όσοι είναι Άρης, ας πούμε, δεν είναι. Όχι, και δεν κατάλαβες. Ναι, εντάξει, κι εγώ σας πήρα. Λέω, Ζάχο, είσαι ψυχούλα, είσαι ναι, πάρα πολύ καλό. Αλλά κάτι, τώρα πάμε στο αλλά όμως. Αλλά, να το καλά. πάμε στο αλλά. Θα να ήθελα να ναι. μην αναφέρεσαι ναι. προπολεμικά. Δηλαδή για τα πανό,
γίνεσαι εκεί κουραστικό. Προπολεμικά δεν είπα. Προπολεμικό δεν είναι το πανό, είναι το 1980. Είναι πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις ύστερα στο ημίχρονο τι έγινε. Εκείνο ήταν ηρωνικό το πανό, δεν ήταν. Το ηρωνικό ήταν το πανό. Καζούρα ήταν. Καζούρα. Εντάξει, ανακαλύφθηκε μετά 33 χρόνια. Εντάξει. Αυτό ήταν. Αργήσατε 33 χρόνια να το καταλάβετε ότι ήταν καζούρα, δεν πει. Όχι, εσείς θα το καταλάβετε, γιατί συνέχεια μιλάτε για τα πανό, για το ένα. Εκεί είναι το λάθος σου. Ναι. Τώρα, τόσο για την Κυριακή, το Σάββατο παίζετε με τον Όφη. Σάββατο 5 και 4, ναι. Ωραία. Και η πρωί είναι ο διαιτητής ο Κομίνης. Ο κύριος Κομίνης είναι, ναι. Ξέρεις τι εύχομαι? Τι εύχεστε? Το γκολ που ακύρωσε του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ναι. Ένα τέτοιο γκολ να βάλετε, να δείξει σέντρα και μετά να το ακυρώσει. Ποιος σας ακούει? Κυρία Σοφία, έχουμε, μέχρι και φέτος έχουμε τέτοιες αδικίες που δεν χρειάζεται να το ευχηθείτε. Τα παθαίνουμε κάθε φορά. Τι αδικίες, μωρέ, εντάξει, ναι. Όπως ήμασταν εμείς παλιά. Α. Κάπως έτσι είστε τώρα, εσείς. Ωραία. Ωραία. Όχι ότι είμαστε Ολυμπιακός του Βορρά, έτσι. Προς Θεού. Τώρα, καλά το λέτε πολύ ευγενικά το Ολυμπιακός του Βορρά. Κάπως αλλιώς ονομάζεται τώρα. Ποιοι είναι, για εσάς είπε. Ποιοι, ναι, όχι. Εγώ λέω ποιοι είναι. Ποιοι είναι οι μπιπ του Βορρά τώρα, εντάξει, ξέρουμε. Ναι. Όχι, εμείς είμαστε οι καθαροί και οι τίμοι. Εμείς είμαστε οι βρώμικοι, εσείς είστε οι καθαροί. Όχι, όχι οι βρώμικοι, απλώς μάθατε να μουρμουρίζετε γιατί δεν μπορείτε να πάτε παραπάνω. Ωραία. Αυτοί είστε. Ωραία, να είστε καλά. Τάσο, γιατί έχεις να πεις για την ομάδα μας, πάντως καλά πάμε, δεν μπορείς να πεις. Μπορούσαμε και καλύτερα, κυρία Σοφία. Νομίζω ότι αυτό που βγήκαμε εκτός Ευρώπης δεν ήταν στο πρόγραμμα. Αυτό, εγώ περίμενα, περίμενα τον ΠΑΟΚ να το βλέπω. Δηλαδή σήμερα ήθελα να το βλέπω να παίζει. Μιλάμε για χρόνια είχε να το ζήσουμε αυτό. Σήμερα, η αλήθεια είναι Σοφία... αυτά. Από το μούσλι την σημαία, άλλη χρονιά δεν είδαμε Ευρώπη. Μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω, κυρία Σοφία. Πηγαίνετε στο γήπεδο εσείς? Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Α, πηγαίνετε στο γήπεδο. Σε ποια... χρόνια ολόκληρα έχουν διαρκεία. Σε ποια θύρα να επιτρέπετε? Στην 4. Στην 4. Πάντως βλέπεις ανωτερότητα που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Βγήκε η κυρία, ευγενικότατα αξιοπρεπή. Ευγενικότατη, ναι, ναι. Και τι? Δεν σε φωνώ βέβαια με αυτά που είπες. Είσαι ψυχούλα. Ναι, εντάξει. Μία αντίστοιχη φίλη του ΑΕΡΕ δεν βγήκε να πει κάτι για μένα. Καλά λόγια δεν λένε για σένα. Ποιο? Φίλες, η Γρηγορία δεν λέει καλά λόγια σε εδώ, εδώ, την Γρηγορία. Η Αναστασία την λέει. Την ξέραμε, την γνωρίσαμε. Η Αναστασία δεν λέει. Εσύ αυτές είναι γνωστές σου, φίλες σου, τις γνωρίσαμε. Την κυρία την ξέρουμε. Άγνωστη. Άγνωστη. Έτσι, άμπραβο, άγνωστη είμαι εγώ. Πρώτη φορά σε παντού πέρασα, είμαστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές. Τώρα ακούω τον Κώστα, τον Τζατζαρό, η αγάπη μου τον ακούω. Κωστάκης είναι αδερφός. Αλλά δεν είμαι συχνή ακροάτρια. Δηλαδή να παίρνω τηλέφωνο, ρε παιδί μου, δεν είναι του τύπου. Εμείς χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Γιατί έτσι, είσαι και ενημερωμένη και μπαλαδόφατσα είσαι, σε βλέπω. Είμαι, αλλά πάνω απ' όλα είσαι ευγενική. Είσαι ευγενική. Δεδομένα δεν σε παρακολουθώ. Να δούμε στο Άρης ΠΑΟΚ βέβαια τώρα. Μας πάρει και στο Άρης ΠΑΟΚ μετά την άλλη μέρα. Έτσι, ναι. Καλά, εκείνο είναι διπλό. Είναι εύκολο διπλό. Ζάχο, θα ήθελα να σε ρωτήσω και θα ήθελα μια ειλικρινή απάντηση. Σας ακούω. Αν στην περίπτωση αυτή που βγήκε ο πρόεδρός σας στο κανάλι του Μαρινάκη, αν ήταν αντιστρόφος, ναι, τι θα γινόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ό,τι έγινε και τώρα, θα κράζαν η άλλη πλευρά. Δεν, όχι, εμείς είμαστε υπηκείς και πολύ ωραία. Τι υπηκείς είστε, τι το διακριτική. Η επιοίκεια διακριτική δεν νομίζω, διότι ο γιος του Προέδρου το Instagram το έχει ξεχυλώσει. Πέντε χρόνια τώρα. Όχι και τώρα. Καλά, τώρα εδώ τέτοιο και ο Καρυπίδης είναι στο Ισπανδρομίο. Ο Καρυπίδης απαντάει, δεν έβγαλε. Και το κάτω-κάτω και εσύ να ήσουν Σαββίδης ή οποιοσδήποτε πρόεδρος, αυτά θα έφτιανες και χειρότερα, πιστεύω. Κυρία Σοφία, το λέω σε εσάς για να τα ακούσει και ο Ζάχος. Οι συνεχόμενοι τίτλοι φέρουν ηρεμία στον κόσμο και στην ομάδα. Πόσο ωραία. Να ολοκληρώσω, κυρία Σοφία. Και παράλληλα φέρνουν και ποιότητα στον κόσμο. Ποιότητα είναι αφού είπαμε. Είστε δηλαδή από το Δελασάλεσες, γι' αυτό είναι. Φίλε, έχουμε τεράστια βελτίωση τα αυτό είναι, ναι. Σε όλα, δηλαδή, και μα, δεν ρωνεύομαι τώρα. Όχι, και μπορούμε και καλύτερα. Μα το είπα αυτό. Δες λίγο στο Ολυμπιακό, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μα το είπα αυτό. Με το... Δεν ακούσω όμως. Στο ΠΑΟΚ TV είδατε ότι δεν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που διακόπηκε, που έπεσε η χαρτοπετσέτα από το πιτόγυρο πάνω στο Καρσία. Συγγνώμη, θυμάστε τον κόσμο.
Μετά καπάκι στο ΠΑΟΚ, θυμάστε ότι δεν άναψε ούτε αναπτήρας για τσιγάρο. Έτσι. Ωραία, έτσι. Να είστε καλά, κυρία Σοφία. Και χάρηκα πολύ που σας άκουσα, πολύ ωραία είστε. Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Σοφία. Το χαιρετώ. Και νίκη για τις ομάδες μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι οι τίτλοι φέρουν και περισσότερη ευγένεια, ρε φίλε. Σου είπα, σου έκανα πριν καμιά εβδομάδα, σου έφερα το αντίστοιχο παράδειγμα. 2-0 η Ατλέτικο Μαδρίτη. Όπου μια ομάδα κατακτάει τίτλους, το γήπεδό της γίνεται πανευρωπαϊκά αυτό. Γίνεται εκκλησία. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Μα το είπα εγώ πριν 10 μέρες. Και πέρσι το έλεγα αυτό. Και παράλληλα και ηρεμία. Λοιπόν, ναι, αποκτά ό,τι είναι ηρεμία, κάλμα πα. Δεν σε νοιάζουν εσείς κάποια άλλα πράγματα. Δεν είστε τόσο όμως. Γιατί έχουμε να πάρουμε 50 χρόνια τέτοια. Όχι, μα είστε ήρεμοι. Ηρεμοί, πού του είδε στην ηρεμία. Μια χαρά είστε. Έλα, φιλέ, καλησπέρα. Μια χαρά είστε. Ηρεμία δεν υπάρχει και δεν υπάρχει. Εκκλησία είναι, βρετό. Δεν υπάρχει. Έπαιξε ο Άρης Ολυμπιακός και ήταν εκκλησία. Δεν νομίζω, εσύ άλλα έλεγε την άλλη μέρα για τον κόσμο. Εκκλησία. Τι άλλα έλεγε. Τι άλλα έλεγε. Στο Πάκο Ολυμπιακό τι έγινε, δηλαδή. Τι δεν είναι εκκλησία. Έλα, μια μέρα στο Πάκο Ολυμπιακό. Τι ήρθαμε και πιο παλιά πηγαίναμε. Έλα, φιλέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαιρετώ τον ομορφάντρα του Λίμπερο. Α, για μένα λέει, εντάξει. Για μένα λέει. Έτσι. Πες και τον άλλο. Τι έγινε όμως, άντρα μου. Τι ξεχαρούσαμε και λέμε τα λοιπά. Άμα κερδίσουμε. Άμα λέω, ρε φίλε. Άμα είμαι. Άμα κερδίσω. Άμα ήμουν σίγουρος. Δεν μου λες. Εσύ είσαι σίγουρος θα κερδίσεις, δηλαδή. Κοίταξε, εγώ είχα πάλι άλλο στοίχημα. Άντε πάλι στο άλλο. Δεν το βάζω, ρε το άλλο. Το Άρης ΠΑΟΚ δεν σε ενδιαφέρει. Δεν είσαι καλύτερος. Δεν είσαι ο αίτητος ταμπλούχος που λέει εδώ ο Τάσος. Τι φοβάσαι. Είμαι. Το βάλαμε το στοίχημα. Και είμαι. Το βάλαμε και με χήκαν ενός. Στα ίσια. Άκυρο τον κόλ της Ατλέτικο το δεύτερο. Ένα μισό. Σφαγή. Έλα, και πάμε. Και θα είμαι αίτητος. Θα το δούμε. Πάντα πολύ πιο θα το δούμε. Μην ακούσεις τα κάλαντα των Φώτων. Να σου τα πω καλά. Με τον Φώτων. Μην τα ακούσεις. Το Φώτων είναι 6 του μηνός. Έξι. Την επόμενη μέρα είναι του μάτς. Δευτέρα. Μην έρθω εδώ και τα πω τα κάλαντα με μία βερσιόν. Μην το φώτο σβήσουν τα φώτα και δεν ξανανάψουν. Για να δούμε. Όλα πιθανά είναι. Και πέρσι θα καθαρίζατε την πόλη, ξέρω εγώ. Δεν είπα τίποτα. Λέω ότι. Πραγματοποιούσατε τα όνειρά. Λέω. Μην ακούσουμε άλλη. Και κανένα δύο εβδομάδε κάνατε ένα κανάλι. Δείτε ένα ξεκίνημα. Μια χαρά. Μετά το δεύτερο κόλπο του Παπαδάκου, Αλέξανδρου. Ανοιχτό το είχα πάντα. Όταν μπορούν να κλείσουν επειδή το λογαριασμό ΔΕΗ είναι από εκεί. Ναι, καλά. Άμα στείλει ο λογαριασμό ΔΕΗ θα το στείλουμε στην ομαρτιά, ξέρετε τον τρόπο. Μη μιλά για πληγωμένο. Θα το στείλουμε. Στείλουμε στην ομαρχία, θα το πληρώσει η ομαρχία και τελειώνει. Δύο μέρες θα ακούω όλο κλάψα, κλαις. Για ποιο πράγμα κλαις. Εγώ καθόλου δεν ξέρω. Για ποιο πράγμα. Τι όλο κλαις. Για ποιο πράγμα. Μία με τον ένα, μία με τον άλλο και σήμερα πάλι κλαις. Για ποιο πράγμα. Τα βάλες να πούμε, τα βάλες με το ραδιόφωνο το άλλο που εντάξει δεν τα ακούνε. Δεν τα ακούνε. Οι σοβαροί δεν τα ακούνε. Μα εγώ δεν είπα να ακούει κάποιος το ραδιόφωνο. Απαιτώ. Και όχι εγώ, νομίζω η πλειοψηφία, μην πω η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του Άρη σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχει την ίδια άποψη. Απαιτώ στο Άρης ΠΑΟΚ οι άνθρωποι για να μπουν, εγώ δεν λέω να μην μπουν, να πληρώσουν αδρά για να μεταδώσουν το μάτς ραδιοφωνικά. Άμα έχεις μαγκά πρόεδρο, σου λέει, να το κάνεις. Αυτό λέω. Μαγκά τον πρόεδρο το λέω. Δεν το λέω να το ακούσει ο κόσμος. Τον πρόεδρο λέω. Τον πρόεδρο λέω. Κάντο. Τι φόβο, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα. Δώσουμε προγνωστικό επειδή είσαι να πούμε. Είμαι. Στο σύγχυμα είναι με καλό και μάρτυρα είναι εδώ ο Τάσο. Καλό για σήμερα, για σήμερα, για σήμερα. Για σήμερα τι. Τον αγώνα αυτό που παίζει τώρα. Το Ολυμπιακό. Ναι. Δεν βλέπω χι, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω το πρώτο ημίχρονο θα λήξει ισοπαλία και στο δεύτερο θα κερδίσει ένα από του δύο. Μάλιστα. Εγώ αδελφέ δεν το βλέπω καν. Το παιχνίδι δεν θα έβλεπα. Το βλέπω καν. 3-0 θα κερδίσει ο Γαύρο σήμερα. Εμείς πρέπει για να αναγκαστικά τα βλέπουμε όλα τα μάτια. Έχουμε εδώ στο κανάλι που έχει όλα τα μάτια για να μπορούμε να λέμε και τον κόσμο τα αποτελέσματα. Έτσι. Δεν βλέπουμε το σιγά. Είχαμε. Γεια σου, Γιώργη. Να είσαι καλά. Άλλη έννοια δεν είχαμε τον Ολυμπιακό με το. Πού είναι εδώ, φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλά, είσαι. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα, Αριστίδη είμαι. Έλα, γεια σου, Αριστίδη. Γεια σου, παιδιά. Μόνο στην ομάδα τηλέφωνο. Μόνο. Ναι. Ο νομικό μα παίρνει τηλέφωνο. Βλαστή, σα δεν το θυμάμαι. Συνομικό είναι. Πώς το θυμάμαι. Συνοριοφύλακα, όχι, κάτι είχε πει. Όχι. Δεν θυμάμαι. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι δικά μας. Πάμε. Πάμε, Ράρι. Να θυμίσω λίγο την κυρία Σοφία με όλο το σεβασμό που την έχω, δεν την ξέρω βέβαια. Ναι, ευγενικά μίλησε, δεν συμφωνούσαμε, αλλά εντάξει, θα μην πάμε κοντά. Εντάξει, το πανό δεν είναι προπολεμικό. Εντάξει, το είπε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Παλιό είναι. Του Πάουξη.
να ζήσει άλλα χίλια χρόνια. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, την κρίνια την έχει ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έχει αναγάγει σε επιστήμη. Επειδή όμως πέτυχε ως ένα σημείο και προχώρησε μπροστά, έτσι, το υιοθετήσαμε εισαγωγικά και εμείς να γκρινιάξουμε. Αφού ακόμα και σήμερα οι ταμπλούχοι γκρινιάζουν οι οπαδοί για τους διαιτητές και για τους ξένους, αυτό σημαίνει ότι κάτι πετύχανε. Ας το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Σε αυτά είναι έτσι φωτός μπροστά. Κοίταξε λίγο, δεν γίνεται να γκρινιάζει μία ομάδα παραπάνω από μία άλλη η οποία έχει επιβιβαστεί 4 φορές και έχει να πάρει τίτλους 50 χρόνια. Είναι αφύσικο. Δεν διαφωνώ με αυτό, γι' αυτό αποδεικνύεται ότι είμαστε μόνοι μας και δεν είμαστε με κανέναν συνεργάζομαστε. Κοίταξε, σαν λαός, σαν κόσμος, εγώ θα πω ότι από χθες τα σχόλια που είδα κατά του Καρυπίδη από Αριανάκια, εντάξει, εγώ έβγαλα καπέλο σε πάρα πολλούς. Εγώ πιστεύω ότι σαν κόσμος το 70-80% δεν υιοθετεί την άποψη του κυρίου Καρυπίδη, ούτε συμφωνεί με όλα όσα τάχθηκε υπέρ του Ολυμπιακού και ταύτισε, έκανε παραλληλισμό την ομάδα του Άρη με του Ολυμπιακού σε κάθε ευκαιρία που του δόθηκε να δώσει συνέντευξη. Δηλαδή το βλέπεις όπου και αν μιλούσε, ο Άρης λέει και Ολυμπιακός. Ο Άρης και Ολυμπιακός αδικείται, ο Άρης και Ολυμπιακός. Εντάξει ρε φίλε, τον Άρη εκπροσωπείς, τον κόσμο του Άρη εκπροσωπείς, το ιστορικό σωματείο του Άρη εκπροσωπείς. Φτάνει δηλαδή αυτό το πράγμα, είναι αηδία. Τάσο, θα έρθω και σε αυτό το θέμα, αλλά να θυμίσω και ένα τρίτο στην κυρία Σοφία. Ναι. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο δικός σας πρόεδρος τότε που φωτογραφιζόταν με τους άλλους δύο του μεγάλου του κέντρου, του ΠΟΚ. Έγινε φωτογραφίες και υποσχόταν συνεργασίες για να πολεμήσουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι όχι, θέλω να πω στην κυρία Σοφία, δεν το λέω με κακία. Mm. Απλά θέλω να πω στην κυρία Σοφία ότι δεν έπεσε και τόσο μεγάλο κράξιμο από τη μερίδα. Έπεσε, λάθος κάνεις. Αριστείδη. Γιατί όχι, εγώ τότε. Φιλάθλου Άρη, όχι. Όχι. Του φιλάθλου του Άρεο. Εντάξει, τότε ήσουν και σε άλλες κατηγορίες. Όχι εγώ προσωπικά. Ναι. Γενικά, α πούμε. Εγώ λέω όταν ο Σαββίδης πήγε να κάνει τη συμμαχία, γιατί αποσκοπούσε κάπου σε αυτό που σήμερα βλέπουμε, να γκρεμιστεί η κοκκινοπροσινοκίτρινη παράγκα και να υπάρξει μια. Ναι, αλλά με προσέγγιση. Όταν λοιπόν ο Σαββίδης πήγε να κάνει τη συμμαχία μαζί με τον Μελισανίδη και τον Αφραγκούζο. Οι αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν καθημερινά κατά όχι, δεν είναι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η κυρία Σοφία μίλησε ότι δεν κράζεται τόσο πολύ αυτό που είπε ο Καρυπίδης. Ούτε όμως ο φιλάθλος κόσμος του Άρη έκραζε αυτό που έκανε ο Σαββίδης με τους πρασινοκίτρινους. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Έχει να κάνει με τι κάνουν οι πρόεδροι. Έτσι. Και όπως λες και εσύ. Ούτε εγώ το συμμερίζω με αυτό που έκανε ο Καρυπίδης. Ήταν μεγάλη αστοχία. Κάποιος πρέπει να τραβήξει το αυτί εκεί στο σύλλογο του, στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Κάποιος που ασχολείται με την επικοινωνία, με τη δημόσια σχέση, αν και το θεωρώ απαράδεικτο ένας επιχειρηματίας σαν τον Καρυπίδη να κάνει τέτοιες. Δεν ξέρω τι καψούρα τρώει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κάνει αυτά. Εκπροσωπεί το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Είναι πρόεδρος. Βάζει φράγκα. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ναι, είναι απίστευτο ένας επιχειρηματίας σαν τον Καρυπίδη, όχι σαν τον Καρυπίδη, ένας επιχειρηματίας που λέγεται Καρυπίδης να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το πει κάποιος που είναι ειδικός στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις, να του πει ρε μεγάλε, τι είναι αυτό που λες. Βγαίνει σε ένα κανάλι που εκπροσωπεί έναν σύλλογο και πάει και λέει και υποστηρίζει, τι καψούρα έχει με τον Ολυμπιακό. Και αν έχει καψούρα πρέπει να την πνίξει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη αστοχία για μένα για τον Καρυπίδη. Από τη στιγμή που είσαι στον Άρη τώρα ο βασικός χρηματοδότης. Ακριβώς. Έτσι, δεν ακριβώς. Πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα. Εκτός αν. Και δεν γίνεται ρε φίλε να το κάνει τυχαία. Εγώ πιστεύω επίτηδες το έκανε. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ήταν λόγο να το έκανε επίτηδες. Για να ικανοποιήσει το χατήρι κάποιου. Εντάξει. Ίσως. Ναι, ίσως, αλλά, εγώ δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι το 70-80% των Αριανών διαφώνησε με αυτό που έκανε ο Καρυπίδης. Εννοείται αυτό. Και παραπάνω, γιατί εγώ το είχα πει και στο Ζάχο μια μέρα σε μια εκπομπή που έλειπες, ότι το έχω εισαγωγικά προβλέψει. Δεν ξέρω τι χόρτα τρώνε, εμείς το πω χειρότερα, έτσι. Δεν θέλω, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με το θέμα του Ξάνθη και του ΠΑΟΚ και ο πόλεμος του. Εγώ δεν θέλω ο πρόεδρος μου να μπλέκεται σε τέτοια πράγματα και να μην πάρει θέση για κανέναν. Δηλαδή προτιμάς να κάνεις το κρατήρι κάποιου, λέω εγώ, πιθανολογούμε έτσι, και να έρθει σε σύγκρουση ή να έρθει σε φίλιο κατάσταση με τον κόσμο της ομάδας που αντιπροσωπεύεις. Ακριβώς αυτό που λες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Χώρια που ταΐζεις στους διπλανούς, δηλαδή σε εσάς. Δεν γίνεται να μην το πω. Και σε ένα σημείο θα έχεις και δίκιο. Και να μην και εγώ το ίδιο στη θέση σου θα το έκανα.
Δηλαδή όταν ήρθε ο Γιωργάκης έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης βράδυ, έτσι, καλά, και ναι, πανηγύριζε και έκανε και προκάλεσε, ας πούμε, εγώ δεν βγήκα να τον κράξω. Εγώ μόνος μου βγήκα, έκανα τις ασπρόμενες ζητήσεις και λέω δεν έχεις καμία δουλειά εκεί. Οι άνθρωποι είναι σε άλλη κατηγορία, μην ασχολείσαι. Άσου να βρουν τον δρόμο τους, δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή εγώ εκείνο το βράδυ, εγώ ένιωσα ότι τον ΠΑΟΚ τον μίκραινε. Το μικραίνει, ναι, ακριβώς, ναι, όπως παρεμπήρησε. Και να σου πω και κάτι, θα τον παραδεχόμουν αν πήγαινε με ένα σμαρτάκι μόνος του και κατέβαινε με τα πόδια έξω από την Παπαναστασία, έξω από το γήπεδο και να τα έκανε αυτά. Αλλά όταν έχεις και την κάλυψη που ξέρει με την κάλυψη έχει, εντάξει, εκεί δεν είναι μαγκιά. Εκεί δεν είναι μαγκιά. Δηλαδή κάνουν κάποια πράγματα οι μεγαλομέτωχοι, οι πρόεδροι των εισαγωγικά μεγάλων συλλόγων. Όχι, χωρίς εισαγωγικά, μεγάλων συλλόγων. Κάτι άλλο που το έχω ξαναπεί. Για να μην δεις ότι, να δεις ότι δεν είμαι δηλαδή μόνο κατά του Άρη. Εγώ τα στραβά τα λέω ολονών. Εγώ. Όπως λέω εγώ σήμερα για τον Καρυπίδη. Τη ρετσινιά που με έχει αφήσει η διοίκηση Αγοράκη που έφερε το Μάκη Γκαγκάτσι, το Γκαγκάτσι, τον Μπαμπά Γκαγκάτσι εδώ πέρα, στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και τον έδινε 15.000 το μήνα. Είναι ισοδυναμή με υποβιβασμό για μένα. Για μένα προσωπικά, σαν Τάσο, έτσι. Κοίτα, Τάσο. Αυτή η ρετσινιά δηλαδή που έχω, που είχα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, το Μπαμπά Γκαγκάτσι, έτσι, που ήταν πρόεδρο του ΣΕΠΟ, όχι τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, που είναι μια χαρά του παλικάρι, έτσι. Για μένα είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω. Okay. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άρη. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον κόσμο του Άρη. Αυτά τα πράγματα που κάνει πρώτα. Ναι, αλλά ο κόσμος σήμερα του είναι, ΠΑΟΚ, αύριο δεν είναι. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ κοίταξε, και ο Άρης πιστεύω θα μείνουν. Ναι, αλλά κοίταξε, αν φταίνει οι διοικήσεις, οι πρόεδροι, οι διοικούντες, ο κόσμος τα ακούει. Δεν τα ακούνε αυτά. Ναι, σίγουρα, με αυτός τον πληρώνει πάντα. Αυτοί μια χαρά περνάνε, μη στεναχωριέσαι. Σήμερα, να σου πω και κάτι. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η ομάδα και ο κόσμος όμως μένει, φίλε αριστερή. Αυτό δεν σου είπα πριν. Ότι έχει σημασία γιατί ο κόσμος και η ομάδα μένει. Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται ούτε με τον Σαββίδη ούτε με τον Καρυπίδη. Ακόμα και με τον Σαββίδη, ας πούμε, που είναι ο πιο σταθερός πρόεδρος και μπορεί να μείνει πάρα πολλά χρόνια με τον. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει αυτές τις αστοχίες. Π.χ. όπως είπες πριν, έξω από την πόρτα με. Τι θέση θα τερματίσει ο Άρης. Τι θέση θα τερματίσει ο Άρης στην κανονική περίοδο. Ορίστε. Τι θέση βλέπεις να τερματίζει ο Άρης στην κανονική περίοδο. Εγώ πιστεύω θα είμαστε με την εξάδα. Κουτσά στραβά θα τα καταφέρουμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ο πέμπτος θα τερματίσει ή τέταρτος ή πέμπτος. Αυτό πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω. Αριστείτε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είσαι καλά. Το εύχομαι φυσικά να είσαι με στην εξάδα. Γιατί σε θέλω στα playoff. Αμάν κάτι δεν είναι καλά. Να το δυσκολέψω ακόμα παραπάνω το δεύτερο συνεχόμενο που θα πάρω. Εγώ δεν σε θέλω, αλλά δεν γίνεται. Θα είσαι. Κυρία Σοφία. Τι έκανε, ειλικρινή είμαι. Κυρία Σοφία, συγγνώμη. 0-0 ο Ολυμπιακός. Για τους φίλους του Ολυμπιακού που ακούν την εκπομπή. Πες όλα τα τέτοια, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Στα μάτσα του Champions League των 10. Στο 7-10 κωδικός Club Brugge Real Madrid 0-0. Στο 7-11 Paris Saint-Germain Galatasaray 2-0. Την τρώνε οι Τουρκαλάδες που έγιναν και επεισόδια εκεί. Χοντρά επεισόδια έγιναν στο Παρίσι, να ξέρετε. Στο 7-12 Bayern Tottenham 1-1. Ισοφάρισε η ομάδα του Μουρίνιο. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 0-0. Στο 7-13, στο 7-14 Ατλέτικο Μαδρίτης Λοκομοτίβ Μόσχας 1-0 με 2 πέναλτι. Στο 15ο λεπτό έχουν κερδίσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο 1 το έχασε, το άλλο το βάλε. Και στο 7-15 Λεβερκούζεν Ιουβέντους 0-0. Λοιπόν, στο 40 όλα αυτά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Σε λίγο για το τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. 23-10, 287 και 3 οχταράκια. Μπορείτε να καλείτε σε 5 λεπτάκια από τώρα. Έχουμε ημίχρονα στο Champions League, στα μάτς των 10. Να τα πούμε λίγο, ποια είναι τα ημίχρονα. Αφού πούμε ότι στα μάτς των 8 παρα 5, 2 ήταν έτσι. Η Αταλάντα κέρδισε με 0-3 και η Manchester City κέρδισε με 1-4. Χι ημίχρονο, 2 τελικό, βγήκαν και τα 2 σημεία στα μάτς του Champions League των 8 παρα 5. Πάμε λοιπόν στο ημίχρονο για την διοργάνωση του Champions League στα μάτσε των 10. Club Brugge Real Madrid 0-0, πριν από λίγο ακύρωσε για 2 πόντους offside μετά το VAR που κοίταξαν goal της Brugge. Paris Saint-Germain Galatasaray 2-0. Bayern Tottenham 2-1 στα χαζομέρια, έβαλε goal η Bayern. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 0-0, έχασε πέναλτι ο Ερυθρός Αστέρας. Άμα βλέπετε, άμα βλέπετε έγινε Τζέκιλ και Χάιτ
Φώναζε μία. Πέναλτι, πέναλτι. Μετά είπε, όχι η Ελλάδα θα τους βαθμούς. Βάλτο, το χάνει το πέναλτι, όχι η Ελλάδα. Αντεπίθεση. Ναι, εν τω μεταξύ μέσα σε δύο λεπτά μπορεί να έγιναν, ναι. Εμένα σαν παόξι, με συμφέρει να περάσει ο Ολυμπιακός. Χάνει το πέναλτι, κάνει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με το χαμένο πέναλτι, χάνει ευκαιρία, κάνουν αντεπίθεση, αυτοί βγαίνουν 2-1, δεν ξέρω πώς έγινε αυτός. Σε δύο λεπτά ήταν πραγματικά. Εν τω μεταξύ έχω ανάμεικτα αισθήματα και εδώ καταλαβαίνω και τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη. Πραγματικά, πραγματικά, δηλαδή, όχι, πραγματικά έχεις γίνει καλός. Στο πέναλτι. Πραγματικά έχεις δηλαδή γίνει που, καλός. Έκανες πρόοδο από τότε που κάναμε. Ρε φίλε, το πέναλτι που βαράει. Το πέναλτι που βαράει, δηλαδή τώρα. πώς το λένε, ο Κουκουρόκος που τραγουδάει. Το Μάνε. Το Μάνα. Το Μάνε, λοιπόν. Στο δεν ξέρω τι εθνικό είναι. Απ' τη μια λέω. Ναι, κοιτώ στην μπάλα, είχες δίκιο. Απ' τη μια λέω, κάρφωσε τους, ξέσκισε τους. Και μετά λέω, όχι, ρε, άσου να περάσουν να είναι απασχολημένοι με την Ευρώπη. Όχι, αυτό και για τις ομάδες, για τους Champions League. Γιατί θα βγάλω τώρα, γιατί ρε φίλε, μα πάθει καμιά θλάση, κανένα μήνα ή κανένα χίλιο. Ο Βαλμπουενά χάνει ένα μήνα. Ο Ποντένσε. Ναι, ποντέ ήταν μεγάλη απώλεια. Τελείωσε ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάς και το Φορτούνι. Τελείωσε ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε, γιατί εγώ από ΠΑΟΚ δηλαδή, ναι, από πέρσι, παίζω χωρίς το Βιερίνια, παίζω χωρίς το Μαουρίσιο, παίζω χωρίς το Βέρμπλουμ. Καλά, το Βέρμπλουμ να σε. Φίλε, εντάξει, ας το Βέρμπλουμ, ωραία. Παίζω χωρίς τον Βιερίνια και χωρίς το Μαουρίσιο. Ο Βιερίνια ήταν απώλεια. Χωρίς τη σημαία του συλλόγου, τη ψυχή της ομάδος και το καλύτερο μέσο, ρε φίλε. Τον έχετε πολύ. Εντάξει, τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα για το Μαουρίσιο. Ας το, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μία γραμμή, μην καλείτε. Ατλέτικο Μαδρίτης, Λοκομοτίβ Μόσχας 1-0 ημίχρονο και Λεβερκούζεν Γιουβέντους 0-0 ημίχρονο. Ωραία. Θα ακούσουμε τον τελευταίο φίλο, γιατί είναι ήδη και 53 λεπτά, έτσι. Ένας φίλος θα τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Εσύ, έλα ρε Χριστό. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Εντάξει, το δώσαμε το πρωτάθλημα στη Λίβερπουλ, άντε χάρηκες, έτσι. Δεν το δώσαμε γιατί το μαθηματικά ακόμα δεν το εξασφάλισε. Καλά, τώρα πλάκα μας κάνεις τώρα. Πώς θα γίνει ρε φίλε. 14 τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, άμα έχει 8 βαθμούς. Καλά, παίζει ακόμα το έργο. Συμφωνώ απόλυτα με τον καλά, Χρήστο. Μαθηματικά φυσικά δεν το κατακτάει καμία ομάδα. Δεν παίρνει το πρόβλημα να το κατακτήσει μαθηματικά. Αλλά τώρα, αν πιστεύει ότι μπορεί να χάσει από τη Λέστερ που έχει 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα ή 14 βαθμούς που έχει χάρη της βλακίας σου. Που κέρδες... Γιατί δεν θα έχει άλλες απώλειες, έχει 200 αγωνιστικές Premier League. Χρήστο, πέρσι δεν ήταν που η Λίβερπουλ είχε 7 πόντους. 7. Από το δεύτερο 7. Και το χάσε. Ναι. 7. Άλλο 7 και 7, άλλο 14. 14 είναι τώρα. Ρε φίλε, ναι, αλλά έχει ακόμα δρόμο. Ναι. Κάτσε να πούμε. Μακάρι να έχετε δίκιο. Δυστυχώς. Και να σε πω κι ένα άλλο. Είναι και αυτό για τη Λίβερπουλ που δεν είναι καλό που πέρασε τώρα. Ναι, ας πάει μέχρι τους 4. Εντάξει. Ας πάει μέχρι τους 4, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Όχι, τώρα πρέπει να είναι στο Κατάρι Λίβερπουλ. Κάτι αυτό το πρωτάθλημα συλλόγων. Τι είναι σήμερα που ξεκίνησε, νομίζω. Ναι. Είναι η Λίβερπουλ πέτυχε. Θέλετε η Ευρώπη. Το ακούσατε το καινούργιο. Για πες. Ότι δείχνει, λέει, αυτές που κάνουν, πώς το δημοσκοπήσεις. Ναι. Ότι φαβορεί για την Προεδρία της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ποιος είναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα το προτείνω έτσι. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος των σεμιναρίων. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο άνθρωπος μας έβαλε στα μνημόνια. Και αυτοκτόνησαν 7.000 συνέλληνές μας. Έλα ρε Χρήστο. Και έφυγε ένα εκατομμύριο. Τάσο, εγώ έχω και λίγο ρεπορτάζ από το προχθές που γίνανε κάτι επεισόδια που γίνανε σε ένα γήπεδο. Τα είδατε? Α, ναι. Αγκαθιά αγροτικός αστέρας. Αγροτικός αστέρας, το είδαμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ ξέρω από πρώτο χέρι. Λοιπόν, ήταν ένας, τι να κάνω... Δεν φταίνει η άλλη, ήταν συνοπαδός του Ζάχου εκεί πέρα. Ναι. Μου ήρθε στο παιχνίδι με φούτερ του Άρη. Αχα. Και άρχισε τώρα και προκαλούσε τους άλλους, φωτογραφίες, βιντεάκια. Μετά τι να κάνουν και οι άλλοι, του ξεκινώσαν και ψάχνει το φούτερ του τώρα. Δηλαδή άμα προκαλεί, συμβαίνουν. Βλακίες, δεν θέλω να τα συζητάμε στον αέρα. Γιατί τουλάχιστον αυτή εδώ η εκπομπή, ό,τι αφορά τη βία, δεν το αναφέρουμε. Ειλικρινά σου μιλάω. Έτσι. Ναι, όχι, και εγώ δεν είπα. Αυτό είναι ανόητη ανεγκέφαλη. Όσοι τα κάνουν αυτά τα πράγματα, γιατί εκεί πέρα είχε μικρά παιδάκια, εντάξει, ναι, τα οποία πήγαν να δουν ένα μάτς και φύγαν τρομοκρατημένα. Και να σου πω κάτι, ναι, αυτά τώρα τα ψυχολογικά σε παιδάκια μέχρι 8, 10 χρονών και 5 και 7,
δεν φεύγουν φίλε εύκολα από μέσα του. Να ξέρει, δηλαδή το παιδάκι που είναι τον παππού του, τον παππού του, τον μπαμπά του και τη μαμά του. Για τον οπαδό του Άρη δεν λες τίποτα όμως. Τρέχει για να γλιτώσει. Τρέχει για να γλιτώσει. Εγώ φίλε, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Αν πήραμε ρετσίνα, θα σε έλεγα για τον οπαδό του Άρη. Την άποψή μου. Για 3-4 άτομα εγώ εδώ. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τα μικρά παιδάκια που ήταν. Όχι, καμιά 20 ήταν. Ναι. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Ήταν καμιά 20 άτομα. 20. Όλα αυτά είναι βλακίες και παοξίς να ήταν το ίδιο θα έλεγα. Είναι ανόητοι όσοι. Όχι, άλλο είπα. Εγώ είπε 20 που είπε. Όπως, ναι, δεν ήταν σε ένα όμορφο. Τάσο, όπως ανόητος ήταν και ένας που κρατούσε ένα σίδερο, αν είδες, ε. Ναι, το είδα. Το είδα. Αυτός τι ήταν, δεν ήταν ανόητος. Πιο βλάξα από τους άλλους ήταν. Αυτός και αν ήταν. Τέλος πάντων. Άκρη δεν θα βρούμε. Εντάξει, δεν θα σχολιάσουμε τώρα τέτοια πράγματα. Ναι, και ναι, ναι, καλά, ναι. Και είχε δύο δασοφύλακες. Δεν θα μου πεις άλλα μάτσα έχει δασοφύλακες. Δεν μου λες. Βράχο, τι ήταν τώρα με τον Καμπερίδη, ο Άρης. Τον Καμπερίδη βοηθός ήταν. Εντάξει, τώρα το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι στον προπονητή. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Άλλα πράγματα πρέπει να τρέξουν. Να είναι πληρωμένοι παίκτες. Να πιάσει εξωαγωνιστικά, αγωνιστικά ό,τι μπορείς και φυσικά. Στο γήπεδο να μην ξανακάνει άλλη ήττα ο Άρης εκτός του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και να πάρει ένα-δύο παιχνίδια εκτός του Παναθηναϊκού να μην ξαναχάσει άλλο μάτι. Και την ΑΕΚ τώρα την έχεις εκτός προγράμματος. Τι πας να την κερδίσεις? Όχι, στο γήπεδο μου είπα να μην χάσω. Την ΑΕΚ εκτός έδρας. Α, στο γήπεδο σου. Στο γήπεδο μου είπα. Α, στο γήπεδο σου. Στο γήπεδο σου. Ναι, δεν είναι. Τώρα άλλη, δηλαδή ακόμη άλλη μία ήττα στο γήπεδο σου σημαίνει τετέλεσθεν. Τι να πω, εκτός αν κάνει εκτός. Εκεί που δεν περιμένεις νίκες, τι ας σου πω. Καλώς Θεούς ναι, να δώσεις. Γιατί άκουσα το... Ναι. Λάχο, άκουσα το Πάρη Καλημερίδη σε ένα τηλεοπτικό και άρχισε και έλεγε 7 με 9 νίκες ο Άρης, ο Πάοκ είναι πιο άνετος, 8 με 10, κομπιουτεράκια βγήκαν. Καλά, εντάξει, 7 δεν νομίζω, ούτε καν στις 8, νομίζω σε 9 θα κρυθεί το τέτοιο. Όχι, εκεί στο όριο. Στις 8 είσαι νομίζω ξεχωρισμένος. Δεν νομίζω, μακάρι να έχει νίκη, νομίζω 9. Στις 8. Για να δούμε. Για να δούμε. Είδομε. Ήδη μία πρώτη αγωνιστική μας την κλέψανε. Ναι, σας κλέψαμε μία νίκη. Η αλήθεια είναι αυτή. Τάσο, ναι, σας κλέψαμε. Έχουμε στο παλατάκι. Τάσο, ακούστε να σας πω. Το Σαββατοκύριακο εκείνο 4 και 5 Γενάρη έχουμε και το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ και το Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, ξέρετε. Το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, έτσι. Άμα έρθει, λέμε τώρα, άμα έρθει διπλό στο ιδιόκτητο παλατάκι κρατικό της Πηλέας, ξέρεις ότι αν πέσω εγώ, ο δεύτερος είσαι εσύ, έτσι. Μαζί, αγκαλιά θα πάμε. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Α, λες, θα πάμε αγκαλιά. Ενώ άμα έρθει νίκη, είσαι σίγουρα Μπλουμ. Αν έρθει σίγουρα Μπλουμ, δεν είμαι. Σίγουρα Μπλουμ δεν είμαι. Εντάξει, γιατί μπορεί να κάνω εκτός έδρας να κερδίσω τον Προμηθέα εκτός. Δεν μπορεί να τον κερδίσω. Τον Παναθηναϊκό μπορεί να κερδίσει. Τον Προμηθέα δεν μπορεί να τον κερδίσω εκτός. Δεν άκουσα. Το Παναθηναϊκό έχει δίκιο ο Ζάχος ότι δεν μπορεί, γιατί και να πλησιάσει, να έχει μια ελπίδα, η Σφυρίχτα θα κάνει τη δουλειά της. Εδώ με τον Πανιόνιο έκανε. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να βλέπα και τον κύριο Νίκο Γκάλι, χρόνια πολλά που γιορτάζει από χθες, στο Παναθηναϊκό Σάρις ποιον θα υποστηρίζει. Εσύ τον Πρέλεβιτς. Α, ναι, σωστά. Να τον αντιμετωπίσει. Να σε καλά. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Πάντως, δέχτηκα ένα ωραίο έτσι μηνυματάκι από τον φίλο τον Αντρέα. Έξυπνο. Τι είναι αυτό, ξέχασα να βάλω λούπα το τραγούδι, δεν πειράζει, θα τους ξανακάνω. Λούπα. Λούπα, ρε. Λοιπόν, ξέχασα ένα. Περίμενε, καρτούν. Ένα ωραίο με έστειλε ο Ανδρέας. Για την κυρία Σοφία, βέβαια και άλλοι το εστερνίζονται αυτό το πράγμα. Η κυρία Σοφία σήμερα έκανε θράψη. Σαν παρουσία, σαν ευγένεια, ναι, δεν συμφωνούσα φυσικά, δεν ήθελα να μπω σε την παράθεση. Ήταν αντικειμενικότατη και στην αντικειμενικότατη. Ήταν, φυσικά, αφού είναι από αξού, θα ήταν αντικειμενικότατη. Λέω έτσι ένα πολύ ωραίο να με παρακαλάμε, κυρία Σοφία, να μην γίνει κανένα πόλεμο έτσι, γιατί ο Ερντογάν αυτό είναι πολύ πολεμοχαρή. Γιατί άμα γίνει πόλεμο, το 2060, όπως πολύ σωστά μου λέει και ο φίλος ο Ανδρέας, το νταμπλούχο αίτητο δεν θα μετράει γιατί θα είναι προπολεμικό. Μην γίνει κανένας πόλεμος με τον Ερντογάν. Μην γίνει. Σας παρακαλώ πολύ. Όπως προπολεμικά θα είναι και τα 44 του Ολυμπιακού. Μα τα 44 όλα θα είναι προπολεμικά. Ναι. Έως τότε όμως, φίλε Ανδρέα, τα πραγματικά προπολεμικά είναι της ομάδας. Ωραία, παιδιά, ωραία. 46, 28 και 32. Έξυπνο παρόλα αυτά. Έτσι. Αλλά άμα το πυρεργαστούμε, βλέπουμε τι ισχύει και φυσικά εμείς πάντα εδώ, σαν αντικειμενική εκπομπή, πρέπει να ενημερώνουμε με τα δεδομένα τα υπάρχοντα. Τους καλούς φίλους, χιλιάδες ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έφτασε στο τέλος. Γι' αυτό επειδή. Σοβαρά μιλάς. Έφτασε στο τέλος, ξεκίνα. Κοντά μας ήταν η Μάζδα Αμανατίδης.
Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης, πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση στην οδό Παπάφη 205, τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο 2310-924-931. Πορκή το ψητό, πολύ αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο και όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητό πολύ μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Να πούμε 2-3 από αυτές. 2 special burgers και ένα τσίκις και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Το μενού των 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml παρακαλώ, μόνο με 10 ευρώ και 2 μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα στην Καραουλή και Δημητρίου 52 ή αν τηλεφωνήσετε στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Τέλος, να ευχαριστήσουμε και το Boom Car. Άλλο ένα βράδυ που ήταν κοντά μας. Σε περίπτωση χτύπα ξύλο ατυχήματος, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ποσειδόνος 28 στο 2310-431-809. Σας δίνουν και όχημα αντικατάστασης για όσες μέρες χρειαστεί να επισκευαστεί το όχημά σας. Πραγματικά, παιδιά, μοναδικό φανοποιείο, βαφείο, γνήσια ανταλλακτικά. Τα πάντα όλα αναλαμβάνουν και με μια εξουσιοδότησή σας να σας φέρουν εις πέρας εργασιών. Τα πάντα όλα για το όχημά σας. Boom Car ήταν κοντά μας. Ποσειδώνος 28, επαναλαμβάνω, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δίπλα από τα Media Markt. Τηλέφωνο 2310-431-809. Να ενημερώσουμε πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε μια κλήρωση για 250 λίτρα πετρέλαιο και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι τραπέζι 6 ατόμων για την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια, έτσι, στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο Ρετζίκι. Και ψήνουμε τους Γιωργάδες από το Μπακάλικο, έτσι, από αυτό το υπέροχο μαγαζί στην Οροκάστρο 133, τους καλούς μας φίλους να μας δώσουν και αυτοί ένα τραπέζι 6 ατόμων για την επόμενη εβδομάδα. Γιορτές έρχονται, θα δίνουμε δώρα σε όλους τους ακροατές μας, εντάξει. Ωραία, αυτά. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο ξανά πρώτο Θεός σε 9 η ώρα η επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαντρουμίτα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, Γιώργος Ζαγόρας και εκπομπή Ζούγκλα. Μέχρι τη 1 η ώρα θα σας κρατήσει συντροφιά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχουμε. Τι έχουμε? Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.